Αυτό ρε φίλε. Εντάξει, έχει πολύ κίνηση. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Αξίζει. Εγώ με το μηχανάκι 20 λεπτό μπορεί να κάνω. Είναι τρομερό. Τρομερό. Γενικά είναι δυνατόν να έχουμε εγώ από το βαθύλακο πιο νωρί. Έχει από εκεί διαφορετικά. Από εδώ πέρα είναι διαφορετικά, κατάλαβε. Όχι ότι και από εκεί δεν έχει κίνηση, αλλά γενικά η όργαζα, παιδί μου, είναι πολύ. Από εκεί είναι 34 χιλιόμετρα. Ναι, εντάξει, υπολογίζω όμω, ξέρει, παιδί μου, πάνω κάτω. Δηλαδή στο... Ένα Σκοπιανό ναι. Παραπάνω να κατέβει, μπλοκάρει ναι. Το η φάση. Εντάξει, τι να κάνει. Ναι, αυτό που έχει... είναι. Όταν φτάνει μέσα στην πόλη, παιδί μου, ναι. Εντάξει, λίγο κίνηση έχει εδώ πέρα στην Δωδεκανή που στρίβουν για Δωδεκανή. Αν δεν στρίβει από Δωδεκανή, σου κλείνει. Θα πει να πιάσει το δρόμο, το ίδιο δεν είναι. Αν εκπομπέ αυτά να σηκωθεί 10 παρά 5 από το. Προσπαθώ να τον καλύψω τώρα, τι να κάνω. Από το κρεβάτι για να δει όπω κάνει κάθε φορά. Δεν γίνεται διαφορετικά. Απλά όταν έχει κίνηση έρχεται 10 και 20, όταν δεν έχει έρχεται 10 και 10. 10 και 17. 10 και 17. Τι ακούει ο κόσμο. Τρόικα. Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Σκεφτείτε πολύ, ρε φίλε, για να την ονομάσετε την εκπομπή. Όχι. Είναι τρισάθλητο όνομα, να ξέρεις. Θα το λέω συνέχεια. Ίσα-ίσα. Εγώ ντρέπομαι. Δηλαδή, όταν με ρωτάνε, πιάνουμε κουβέντα, ρε παιδί, με ανθρώπους που γνωρίζω τέλος πάντων και μιλάμε για ραδιόφωνο κτλ. Πώς λέγεται η εκπομπή, αποφεύγω να το πω. Λέω στο Λίμπερο και γενικά αποφεύγω να πω, ρε παιδί, πώς λέγεται η όνομα της εκπομπής. Ο Τσατσαρός εδώ μεταξύ δίνει κλωτσιές όταν κάνει εκπομπή. Γιατί, τι έγινε. Πώς γίνεται, ρε φίλε, πάντα να έχει κλωτσίσει το μηχάνημα από κάτω και να έχουν φύγει τα μηνύματα. Α, δεν ξέρω. Είναι και μόνος αυτός. Παλεύει με τον υπολογιστή. Παλεύει. Χρήσανθος Σαλτίδης, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Μάριος Ασλάμας. Πούντος αυτός. Για τους φίλους Ασλαμής. Έρχεται όπου να είναι. Θα έρθει πέρα, θα μπει 10 και 25, σήμερα, θα πει καλημέρα, σήμερα, θα κάνει αυτό. Σήμερα θα μπει να του ορίσει. Άντερα, αγόρι μου, άντερα, καθυστερημένε. FM και ενώ το μήνυμά σα αποστολή στο 54526, κάτσε να μπει η ψυχή τη εκπομπή. Καθυστερημένε. Να πει τι θα δώσει εδώ πέρα. Προσκλήσει θεατράκια, συναυλίε, το ένα τ' άλλο. Τα κουζάκια. Θα σου πει ο Τζον Τσάρλ τον quiz. Τι κομματάρες έχεις. Γενικά πάντως με τη μουσική. Γενικά πάντως με τη μουσική δεν τα πάμε καλά τελευταία. Παλιά έβαζε και κομμάτια και το ένα και το άλλο. Τώρα μπορεί να φύγει η εκπομπή και να μην ακουστεί τίποτα. Δεν ακούγεται. Τίποτα, απολύτως. Δεν είμαστε τώρα. Είμαστε πιο αθλητικοί. Α, έτσι πάει, Έχουμε και Γιαβορίδη. Γιαβορίδη, για πες μας. Ένα όνομα εγγύηση στο σέρβις κουφωμάτων και ρολών. Προσφέρει και σούπερ σίτα πλισέ. Για όλες τις πόρτες. Ωραία. Προσαρμόζεται παντού, σε όλα τα μεγέθη, μόνο με 120 ευρουλάκια. Ο Σπύρος ο Γιαβορίδης που βρίσκεται κάτω Τούμπα, Επταλόφου 31 και τηλεφωνάκι 23 15 53 93 10. Πάει ο ένας. Μαζί μας επίσης. Ποιος? Σε αυτή την πρώτη ώρα της εκπομπής ο Mr. Gold. Η κορυφαία πίτσα στην Θεσσαλονίκη. Έτσι μπρο. 62-85-86. Ένας χορηγός. Νομίζω 100 στάθα έλεγες. 62-85 λέω. Τι είναι αυτό έτσι. Σιγά μην είναι μόνο 62. Ναι. Και μόνο 85 και μόνο 86. Πολύ ωραία ημερέντα που είχε στην Αν είναι. Τετράγων 90... είναι 105 εκατοστά. Αν είναι 90-60-90, είναι αναλογία τη γυναίκα οι ιδανικέ. Υπάρχει και με 78 εκατοστά μαθέ. Παλιά! Παλιά λέω και με 62 εκατοστά. Έχω με 62 εκατοστά. Έχω με 62 εκατοστά πίτσα. Έχει. Έχω. Οπα. Και με 93 έχω και με 70 έχω. Και ατομική πίτσα έχω με. Μην λες 33 γιατί όλε 33 σκύβω και βλέπω προ τα κάτω. Έτσι. Τα πάντα έχω. Στον Mr. Gold. Είχε φέρει Παναγιώτη για μένα, Mr. Gold. Άντε ρε. Πολύ ωραία. Διαφημίζω από τον Λουλιάδο χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Άθιμα μια μέρα που είχε εδώ πέρα τέτοιο. Τι ώρα. Τι ώρα. Μεσημεράκι. Ό,τι πρέπει. Σου λέει κάτσε να φάει. Να φάνει η υπόλοιπη. Ξέρει ότι εδώ είσαι για δύο ώρες. Δεν δουλεύεις παραπάνω. Γι' αυτό τι να κάνουμε. Εμείς που είμαστε 16 ώρες εδώ πέρα. 16. 16 ώρες εδώ. Είναι πολλές. Καθόμαστε και τρώμε. Σε φωνάζει ο Κιόζης, να ξέρεις. Μάρι, Σλαμί, Χαμίνι. Ορίστε. Έλα και εδώ. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Έτσι ήταν το μικρόφωνο. Εδώ. Okay, έτσι. Μην το πλησιάζεις, μην φοβάσαι. Μην κάνεις λες και είσαι. Όχι, δεν νιώθω ωραία. Όχι, δεν νιώθω ωραία. Όπως νιώθει. Όπως νιώθει καλύτερα. Θέλει να το έχει κοντά. Θέλει να το έχει κοντά. Έχει συνηθίσει από άλλα. Πρώτη φορά που έκατσα το 81 σε ραδιτσί μικρόφωνο το είχα κοντά. Δεν μπορώ το να κάσω μακριά. Ακριβώς. Πάρ' την πηχτή σου. Ορίστε. Σούπεσε. Χριστό, λίγο μουσική μου δυναμώνει, παλικάρι μου. Τι κομματάκι. Λοιπόν, πάμε. Τώρα που ήρθε, άντε να ξεκινά την εκπομπή. Βάλε, λέγε. Όχι, φίλε, εμεί περιμένουμε. Χορηγού, χορηγού, έλα, ρίχνουμε του ρίχνου. Για βορίδι, γκολ, τι άλλο είπαμε. Μίστερ Gold. Δεύτερη ώρα, injection service και μαγάρι το πλούσιο. Εντάξει, τη δεύτερη ώρα αυτή. Φέρε τώρα τα χαρτάκια, να τα έχω στην άκρη. Ορίστε και πάλι. Πες το, φίλε, τι έχεις να μας δώσεις. Σε παχύνει το που κάνεις αυτό. Γιατί? Είναι ανοιχτόχρωμο, είσαι ένα αδυνάτσι. Προχθές νόμιζα ότι μπήκε άλλο στο λόγο μου. Ξέρεις που φάνηκε ο αδυνάτσι. Τη Δευτέρα που μπήκε θυελωδό, νόμιζα ότι μπήκε άλλο κάποιο άλλο. Δευτέρα θυελωδό, τι είναι. Ήμουν σκημένο εδώ σημείο σου. Είτε με παχαίνει το πουκάμισο, είτε με αδυνατίζει το μπλουζάκι. Η ουσία ότι έχω χάσει 24 κιλά. Τώρα από εκεί πέρα.
Μπράβο, μάρκα έτσι, μπράβο. Μας. Μάρκα, έτσι, μπράβο. Μπράβο, παλικάρι μου. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, θα ζητήσω τους δύο συναδέρφους, αφού είπαν τι είπανε, ναι. Δεν κάνουν το παραμικρό σχόλιο. Α, να φύγουμε αν είναι. Βάζω θεματάκι και μουσική και μετά ακριβώς σου στείλω όλα αυτά. 10 και 16 και μετά δεν κάνουμε. Δεν θέλω τώρα που τα λέω. Ό,τι θέλουμε θα κάνουμε. Μας είπε ευγενικά να το βουλώσουμε. Να πάμε ραδιοφωνικά λίγο, έτσι. Λίγο ραδιοφωνικά. Το είπες, επίτηδες θα σε διακόψουμε. Σου δίνω ένα ακρεφνός ποδοσφαιρικό θέμα και τρία. Γιατί το κατάλαβα στο κορδελιό του ακρεφνός. Ρατσιστικό. Πάμε μουσική. Αληθινό. Πάμε μουσική λοιπόν, ξεκινάμε. Ούτε η Αθήνα το κατάλαβε. Άντε μάλιστα. Καλημέρα. Έτσι σας υποφανώ. Δεν βλέπω τίποτα. Άφουσε... Λοιπόν, εθνική Χελλάς. Δίνεις το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ, πηγαίνεις στην εθνική ομάδα. Ρώτα και τον Βασίλη τον Λαμπρόπουλο, ρώτα και τον Γιάννη τον Φατφατζίδη. Οι δύο μοιραίοι για τον Μίχαελ είναι ωραίοι. Και εδώ ακόμα είσαι. Τρόικα goes espresso. Ωραία. Αγαπημένη του Χρήστα του Τσαλτίδη, Φέη Σκορδά. Oh. Εάν ξανακάνω σχέση, θα είναι με σεφ. Μήπως αντί για F ήταν X, όχι. Μακεδόνες χρυσοθύρες. Oh. Εξορμήσεις στην καρδίτσα για τον χαμένο θησαυρό του Αλή Πασά. Αυστριακή στον ορκό. Έξω τα σκουλίκια από την Άξο. Τα βάλω είναι χιούμορ. Αυτό. Το τελευταίο είναι χιούμορ. Αυτό. Απλά, ναι. Απλά, μαζεμένα, κωδικοποιημένα, 1, 2, 3, 4 θεματάκια. Ωραία, Χριστό. Και ένα εγώ. Είμαι λίγο χαμηλός. Να σου βάλω και ένα εγώ. Και ένα εγώ να σου βάλω. Γιατί τα βάλες όλα μαζεμένα. Να σου βάλω και ένα εγώ. Συνήθως λοιπόν, το απλώνεις εμένα. 28 Οκτωβρίου, τα καπί. Ντεπό διοργανώνουν εκδρομή για προσκύνημα. Συνήθως τα απλώνεις σε μέρες τα ακούεις. Σήμερα έβαλε 5-6 μαζεμένα. Βέβαια. Ωραία, το έβγαλε αυτό. Πάει, τελείωσε. Άμα έρχεσαι 10 παρά 5 θα τα αριθμίσεις νωρίτερα αυτά. Άμα έρθει 10 και 4, φυσιολογικό. Λοιπόν, κωδικοποιημένα, εγώ αυτά τα έκανα μόνος μου, τα έκανα βέβαια show, τώρα τα έκανα υπό πίεση, υπό μεγάλη πίεση. Νομίζω είναι θέματα για τρεις εκπομπές. Έτσι. Το ακρεφνός ποδοσφαιρικό το πιάνετε νομίζω. Yeah. Όποιος βοηθάει τον ΠΑΟ. Κατάλληλο. Καλή τεχνική ομάδα. Yeah, Βασίλης Λαμπρόπουλος, Γιάννης Φετφατζίδης. Απόρρισαν ακόμη και οι άνθρωποι των συλλόγων τους. Είναι καταπληκτικό. Με ποιο κριτήριο δηλαδή πάει στην εθνική ο Βασίλης ο Λαμπρόπουλος. Που δεν υπάρχει ο παδός της ΑΕΚ που να μην τον κράζει. Bad. Και ο Γιάννης Φετφατζίδης που χάνει την ευκαιρία της χρονιάς μέχρι σήμερα. Στην Ελλάδα. Και δεν πάει ο Σιώπης. Και δεν πάει, ας πούμε, ο Μανώλης ο Σιώπης. Όντως. Μακάρι να παίρνει παίκτες του. Προς Θεού. Εδώ πάει ο Τζιόλης ακόμα, ρε φίλε. Ναι, δεν συγκρίνω θέσεις. Κάτσε, το πήρε το Τζιόλη, δεν το είδα αυτό. Ναι. Απίστευτο. Δεν πάει ο Μανώλης ο Σιώπης και πάει ο, και πάει ο Αλέξανδρος να χτενίσω τη χωρίστρα μου Τζιόλης. Και επειδή όλες οι εκπομπές στον πλανήτη Γη παίζουν το θέμα πάντα, έχουμε μια ενότητα σαν σήμερα. Αμαν. Εμείς πρωτοπορούμε. Και βάζουμε σαν ενότητα αύριο, σαν, αύριο. Σαν εψέ. Όχι σαν σήμερα, σαν εψέ. 9 Οκτώβρη 1985 καταγράφεται ρεκόρ στην φάση αυτή, στην φάση των 32-36 του κυπέλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο. 32. Αναγέννηση Γιαννιτσών ΠΑΟΚ. 15-16 τα πέναλτι. Μπράβο, το παιχνίδι λήγει 1-1. Στην κρύα βρύση. Έτσι. Άμα να τα λέτε εσείς γιατί. Όχι, τι, αναφορά του καλεσμένου. Αναφορά, ναι. Δεν είναι quiz αυτό, ναι. Τώρα. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι quiz. Στη φάση των 32. Τη διαφορά πέρσι και φέτος. Ναι. Η διαφορά ποια είναι. Τι θέλουμε. Όποιος ήταν μέσα σε εκείνο το αναγέννηση Γιαννιτσών ΠΑΟΚ. Θα το σχολιάσω αυτό τώρα. Όποιος ήταν μέσα σε εκείνο το αναγέννηση Γιαννιτσών ΠΑΟΚ. Θέλουμε να μας στείλει τις αναμνήσεις του. Να θυμάται, είτε σε μεσικά, είτε τηλεφωνικά όταν ανοίξουμε γραμμή. Γιατί από ό,τι κατάλαβα μας ακούνε μόνο έψιμοι, μόνο όψιμοι ΠΑΟΚτσίδες. Με τον ΠΑΟΚ εστεμένο πρωταθλητή, έτσι. Παιδιά του 2004 και μετά. Όχι. Τι. Σεζόν 85-86 είναι αυτό, Μάριο. Είναι 85-86 σεζόν, ναι, σωστό. Ναι. Ναι. Εσείς έχετε παίξει με τον Ολυμπιακό 3-1-1-0 με Σέστιτς, κάτι τέτοιο. Εμείς, 1-1 εδώ. Για τον Ηρακλή δεν λες. Ναι. 1-0 εδώ, επαναληπτικός. 1-0 εδώ νικάει ο Ηρακλής. Ναι. Ο επαναληπτικός είναι κάτω ζωντανά, στο ΟΑΚΑ. Είσαι σίγουρος. Τι γίνεται. 85-86, μην μπερδεύεσαι. Όχι 86-87 με τον Παναθηναϊκό. Με Μίλο Σέστιτ. Ναι. Με Μίλο Σέστιτ. Περιγράφει ο Σταύρο. Ρε, εσύ πάρ το αυτό από εδώ. Ναι. Πάρ το αυτό. Φέρτο. Δεν μπορώ να δω τίποτα. Δεν μπορώ να δω τίποτα. Φέρτο.
Καλά, μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Αλλά θυμάμαι το 1-0 εδώ, ότι ήταν επαναληπτικός. Όχι, ήταν 1-0 πρώτο μάτς. Ναι. Το δεύτερο είναι στο ΟΑΚΑ. Ο ΆΚΑ είπε ο Ολυμπιακός, ναι. Από, περιγράφει ο Σταύρος ο Τσόχος. Είναι ναι. Το περίμενο σκηνικό, το έχει γράψει από την Τριάκιας. Εδώ είχατε πολύ κόσμο. Εννοείται. Ρε, ναι. Εννοείται. Εντάξει, Παναγιώτη. Εντάξει, όλες οι ομάδες είχαν. Από όλων Καλαμαριάς μάζευε 15.000 κόσμο. Εντάξει, γνωστό αυτό. Ναι. Και μην ακούω αυτή τη βλακεία που λένε ήταν και οπαδοί και άλλων ομάδων. Τρελαίνομαι. Γιατί ξέρω, εγώ έχω πάει σε πάω Ολυμπιακός τρεις φορές. Εντάξει, πηγαίνω, αλλά δεν ναι. Γέμιζε τώρα από άλλου. Έχω φίλο, το ξέρει ο Παναγιώτης που έχει πάει σε 15 πάω Ολυμπιακός. Ηρακλειδέας άρρωστος. Δεν το κατάλαβα αυτό. Κάπως έπρεπε να γεμίσει το γήπεδο. Περιγράφει ο Σταύρος Τσόχος. Περιγράφει ο Σταύρος Τσόχος. Τι γίνεται. Τι γίνεται. Αποβάλλει τον Μπάμπης ο Ξανθόπουλος στο ΆΚΑ. Μάρι, είναι επαναληπτικός, νομίζω ήταν εδώ. Όχι, είναι εκεί. Καλά. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, ναι, εντάξει. Έχει δίκιο εσύ. Δεν είναι αυτή η σημασία. Ναι. Δεν έχει αυτό σημασία. Ναι. Αποβάλλει τον Μπάμπης ο Ξανθόπουλος. Τότε ξέρεις, δεν βγαίνει τίποτα. Πινακάκια τίποτα. Τίποτα. Δεν έχει κρόλ και πινακάκια και ποιο είναι και κάρτες και τέτοια. Ναι. Πότε καταλαβαίνουμε, λέω στον μπαμπά μου το συγχωρεμένο, ρε μπαμπά, ο Μπάμπης βγήκε. Μου λέει ρε εσύ ξέρω εγώ, σου λέω σαν τώρα στον ναι. Το συγχωρεμένο τον μπαμπά μου, στο ναι, σαλόν. Ναι, ναι. Α, το πάει χαμπάρι. Τον απέβαλε και το είπε ο Τσόχος πότε. Στο 76. 16 λεπτά μετά. Άντε, ο Τσόχος. 16 λεπτά μετά. Ναι. Τελειώνει το μάτς, μετά από περίπου 20 μέρες είναι ο Τσόχος εδώ πέρα. Ναι. Για περιγραφή αγώνα. Ναι. Βγαίνει στα επίσημα, είμαι μπροστά. Είμαι μπροστά. Το έχει γράψει νομίζω και από τον Τυριάκια. Ναι. Τον περιτριγυρίζουν καμιά χίλια άτομα. Ναι. Καλά, ρε Τσόχε, απ' έξω και πίσω. Ξέρεις τώρα κάτι πολιτισμένοι, ναι, από τότε. Μακεδόνες περήφανοι. Ηρακλειδής. Ναι. Βγάζουν αφρούς. Είχαν δίκιο, εντάξει. Είχαν δίκιο. Απλά κάποιοι μπροστά ήταν οι Κυριλάτοι. Ο ένας είναι για... μας έχει μάθει για να ντυνόμαστε στην πόλη. Ο Τζότζος. Καλημέρα, Τζότζο. Έτσι, πες τα αυτά. Που μαθαίνει την πόλη να ντύνεται. Τα βραχιά ανάποδα γίνουσαν. Μπράβο. Έτσι. Λέει καλά, ρεσί. Αποβάλλεται ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού ή του Ηρακλή. Είναι, ήταν του Ηρακλή. Μπορεί να είναι του Ολυμπιακού. Και το λες 16 λεπτά μετά. Μπορεί να μην τον πήρε και χαμπάρι. Και λέει όχι. 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 Και λέει ο Σταύρος ο Τσόχος. Τι είπε. Ο Σταύρος ο Τσόχος. Ο μπαμπάς του Μιχάλη. Για πες μας. Στον οποίο ευχόμαστε καλό ξεκίνημα στον κόλ χωρίς σύνορα. Πολύ αγχωτικός Μιχάλη. Πάρα πολύ αγχωτικός. Πολύ αγχωτικός. Οκτώ. Ο άλλος έκανε και λάθος το όνομα. Οκτώ... Μανώλη. Συγγνώμη, όχι Μανώλη. Καλά, ο άλλος. Ναι. Ο Τσόχος έκανε 30 λάθη. Ναι. Πώς την είπε την ελληνική Super League. Premier League. Premier League. Ναι, 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 είσαι 100. Ναι, 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 ναι. Είσαι 100. Ναι, ναι. Άρα δεν κοιμάσαι, βλέπεις. Δεν κοιμάσαι. Μπορεί να πίνεις 8 βότκες. Δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι ανοίξετε τον δρόμο του Ολυμπιακού να πάει στο τελικό και να χάσει 4-0 το Παναθηναϊκό εκείνη τη χρονιά. Ο Κιώσης δεν θα έπαιρνε ιδέα. Έτσι, μπράβο. Και απαντάει το περίφημο Τσόχος τι. Τι, για πες μου. Εμείς στην Αθήνα έτσι περιγράφουμε. Στο διέλυσα το κουιζάκι. Τρία λεπτά για το Ολυμπιακό στην Ακλή μιλάμε. Πάει το πάω, πάω στην κρύα βρύση. Όχι, το βάτο. Δεν βάλε κουιζάκι. Όχι, δεν βάλε κουιζάκι. Α, τη θυμάσαι γενικά από εκείνο. Είπα σαν ψε, δεν είπα τίποτα. Ποιο έχει πάει σε εκείνο μα. Παναγιώτη. Τι θε. Κάθε νύχτα κόσμο, ρε φίλε, περίμενε. Πολύ ψεύθυμο. Γεμάτο. Τι ήταν, παίζα. Αναγκαίζει γιατί σου πάει και πέντε άτομα, α πούμε. Εντάξει, είχε. Γεμάτο φουλ ήταν. Μάρκαρε το δικό μα παλικάρι. Εδώ. Λοιπόν, όποιο ήταν μέσα σε εκείνο το παιχνίδι, το αλής του μνήμης για το κύπελλο Ελλάδος, αναγέννηση Γεννητσών ΠΑΟΚ 1-1 στα μπενάλτια 15-16, νύχτωσε. Χωρίς φεγγάρι. Νύχτωσε, ήρθαν τρακτέρ από γύρω και ρίξανε φως στα τελευταία μπενάλτ. Έχουν έρθει τρακτέρ και ρίχνουν φως. Θα σχολιάσουμε τώρα φωτογραφίες. Νομίζω 0-0 ότι είχε λήξει. 1-1. 1-1. 1-1. 15-16 νικάει ο παίρνει το πένιο ΠΑΟΚ στα πέναλτι. Σε περίμενε. Ναι. Ποιο, μία ή δύο χρονιές πριν η αναγέννηση Γεννητσών. Με την ΑΕΚ. Μπράβο, ρε σκύλε. Ναι. Πώς, τι. 3-2. Όχι. Όχι, δύο. Όχι. 3-2. 1-2. Στην παράταση. Δεν το θυμάμαι. 1-2. Με ποιον. Ποιος βάζει τον νικητήριο γκολ. Ο Πιάς. Στο 119. Όχι. Για να μνήσεις. Το παιχνίδι πάει στα πέναλτι. Στα πέναλτι. Ο Λάγκλεϊ, ο Άγγλος. Αυτό πρέπει να ήταν 82-83, τότε που παίζαμε την Νιού, είπε αυτό. Ναι. Κάπου εκεί. Λυτρώνει την ΑΕΚ. Μάλιστα. Λυτρώνει την ΑΕΚ. Στα Γεννητσά. Στα Γεννητσά μέσα. Ξέρετε ναι. Ποιο μπερδεύομαι εγώ, με ένα μηχανιόν άστο είχα παίξει. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σχολιάζεται όποιο θέλει τα άλλα θεματάκια που βάλαμε. Η Φέη Σκορδά, αυτό πραγματικά με τρομάζει. Ποιο, μιλάμε για μια νέα κοπέλα, έτσι. Ναι, είναι έτσι, που λένε του Χρύσανθου. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου η Φέη Σκορδά. Εμένα μου αρέσει. Μου αρέσει από τη μέση και κάτω. Συμπαθητική κουλίνη. Έτσι, μπράβο. Εάν ξανακάνω σχέση, θα είναι με σεφ. Πρώτον, με τρομάζει το εάν ξανακάνω σχέση. Είσαι σίγουρο. Γιατί ρε φίλε, μπορεί να είναι αρπακόλα. Κοκό, μόνο και δρόμο. Δεν κατάλαβα. Πρώτα απ' όλα, σίγουρα διάβασε, γράφει σεφ ή σεξ. Ντρέπομαι για την ηθική του.
Κι εγώ. Τι, γιατί? Κι εγώ. Γιατί... Δεν είπαμε για αυτόν που τον επέλεξε. Ποιον? Πρώτα. Αλήθεια. Ναι. Γιατί έτσι λέμε. Έτσι, οι επιλογές ενός προέδρου, ο προπονητής, ναι, ο πρόεδρος, ο προπονητής, τα λοιπά. Είχα στο branding του All About Aris. Ναι. Να ξέρεις. Λοιπόν, και αυτό που κολλάει. Σαν να λέει τώρα ο Παπαδόπουλος, να λέει ας πούμε ο Τσαλτίδης, πες ότι χωρίζει με την Κατερίνα, έτσι. Τον αφήνει η Κατερίνα και φεύγει, ρε παιδί μου. Έτσι, μπορεί να γίνει, ανθρώπινο είναι, έτσι. Δεν σηκώτερα θέλει γυναίκα, ρε φίλε, πολλά πολλά, ρε φίλε. Έκανε παιδιά, έκανε παιδάκια, τελείω, ναι. Λέει τώρα αρπακόλα δεξιά-αριστερά. Και να πει ο Τσαλτίδης, εάν ξανακάνω σχέση, ναι, θα είναι με τραπεζικό. Ε, τι δεν κάνει τραπεζικό, ρε, μιλάει για δυνάρια, ρε, φαγητάκι. Όχι, όχι, και εγώ με σέφα έκανα. Γι' αυτό είμαι σίγουρο. Γι' αυτό είμαι σίγουρο. Λοιπόν, το άλλο. Εσύ ξέρεις με ποιο θα έκανες. Γιον. Με ποια, εντάξει. Για, ρε. Με ποια, για πες. Με τη μία από τις δύο Αγγλίδες γιαγιάδες που πάνε στα σπίτια και καθαρίζουν. Ωραίες. Μια χαρά. Γιατί, ειδικά η μία με τον κότσο πάνω και τα λοιπά, φορούσε φουστίτσες και τα λοιπά. Κάνω τρελό σεξ οι Αγγλίδες. Μια χαρά είναι οι Βρετανίδες γενικά. Μεταξύ τους. Λοιπόν, το ρυμικά, άλλο. Και κάτι, κάτι νερά στις μάπες, Βρετανίδες γενικά. Φεύγουν από εδώ μαζικά περήφανοι Μακεδόνες και πάνε στην Καρδίτσα για να βρούνε τον χαμένο θησαυρό του Αλή Πασά. Μιλάμε για ικτρές εικόνες στην Καρδίτσα. Μιλάμε για κανονικά σύγχρονους Ινδιάνα Τζόουνς. Μακεδόνες Ινδιάνα Τζόουνς. Κάποιοι έχουν ξεχάσει και την τσάπα μέσα σε πέτρινο γιοφύρι. Και φυσικά, αυτό δεν θέλω να περάσει έτσι. Ποιο? Αυστριακοί, ναι, στην Άξο, ναι, στον Ορκό, ολιμερείς βρίζουν τους Έλληνες και χαρακτηριστικά λένε τη φράση «έξω τα σκουλίκια από την Άξο». Μιλάμε τώρα για Αυστριακούς που αγόρασαν σπίτι στον Ορκό. Οι Αυστριακοί. Και όλη μέρα, ναι, βρίζουν. Ο Ορκός που είναι. Βρίζουν τους Έλληνες. Είναι... Και επειδή ο Παπαδόπουλος, ναι, μοιάζει να μην, ναι, πιστεύει, ναι, τον παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Μεθυσμένος και... Μπούκαρες. Άστο, έχει βάσει όρκος. Δεν βλέπω μέχρι, κύριε Κυριούλη. Το πάνω δεν βλέπει. Ναι, Αυστριακοί στον Ορκό της Νάξου. Δεν βλέπω, ρε, καλά. Αποκαλούν σκουλίκια τους κατοίκους και τους δουν να φύγουν από το νησί. Άκου να δεις τώρα. Έχει γίνει μεγάλο θέμα. Η Μέτερνιχ. Δεν μπορεί να τους κάνει ζάφτη ούτε η αστυνομία. Να στείλουμε τον Πόλστερ. Και ζήτησαν οι κάτοικοι, λέει, θυμίζει συμπεριφορά τους Γκεστάπο. Περίεργο. Να φύγετε είναι... από την Άξο, είναι δικιά μας. Εσείς οι Έλληνες δεν έχετε χρήματα, ναι, να φύγετε. Άντε, ρε. Η Αυστριακή είναι πολύ καλή άνθρωπη. Έχει κάνει τρεις συστάσεις, ναι, η αστυνομία. Πάρα πολύ καλή. Η οποία δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Η αστυνομία δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να κάνει. Τελευταία... Όπου δεν πέφτει λόγος, πίπτει. Ναι. Τελευταία ελπίδα, το καταδικάζω αυτό, για τους κατοίκους. Πίπτη. Είναι η πρεσβεία της Αυστρίας, ναι, όπου έχουν απευθυνθεί οι Έλληνες, ναι, ζητώντας να παρέμβει, όπως και στο συνήγορο του πολίτη. Είναι απίστευτο. Μπράβο, τα Ελληνάκια. Δηλαδή ο άλλος, ναι, είναι γέννημα θρέμα του ορκού, ναι, και έρχεται Αυστριακός, αγοράζει σπίτι και τον ξεφτιλίζει όλη μέρα. Θα στείλουν κανένα 200 κιλά, εκεί πέρα, πώς το λένε το μέρος. Ναι. Τι είναι, παιδιά, τι έγινε, Έλληνες αυτός, ήρθε η όρκα στον ορκό. Και είναι τι, ξέρετε, ένας 30χρονος με τον πατέρα του. Αυτοί οι δύο ενοχλούνε. Πατέρας και γιος, ναι, αυτοί που βρίζουν όλη μέρα τους Έλληνες. Έμεινε στο ράφι. Αυτό γιατί είναι θέμα τώρα. Όχι, όλα, όχι, γιατί χθες έβαλε ο Έμεινε στο ράφι ο γιος, 30. Το σταυρό με τους Αφγανούς. Να βάλουμε εσύ, τώρα, εσύ τώρα δεν το έκανες επειδή λέει σκουλίκια, ας πούμε. Άντε ρε εσύ, αμέσως. Αποκλείεται να το κάνεις γι' αυτό. Άντε ρε. Δεν είναι θέμα, ρε φίλε. Το παραδέχομαι, δεν μπορώ να κρατηθώ και να μην υποκριθώ. Θέλω να είμαι δίκαιος. Κόλατο, ρε. Κόλατο, είσαι ο Τσαλτίδης. Και ο άλλος είναι ο Παπαδόπουλος, αυτή είναι η διαφορά. Ενώ εγώ είχα τον καλό. Σε παρακαλώ. Τι χαζός. Τώρα, να σχολιάσω, μας έδειξε προηγουμένως ο Χρύσανθος φωτογραφίες. Αντε βγάλετε αυτά που μπροστά μας βλέπει τον Γκάλα βάζει καλάθι την Τρέιζερ. Από αν κατάλαβα, είναι. Πέρσι στη Sport Expo. Στη Sport Expo. Είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι, what a difference a year can make. Πόση διαφορά μπορεί να κάνει ένας χρόνος. Νόμιζα ότι είναι δύο ανθρώποι. Και ήταν μόνο ο Χρύσανθος. Δίπλα σε μία κοπέλα, η οποία τώρα κάνει καριέρα, αυτή νομίζω κάτι μου έχεις πει, ή κάνω λάθος. Όχι, αυτή είναι η Κατερίνα. Κατερίνα, αυτή είναι που είναι, εδώ που δουλεύει. Εδώ είναι η Τούνη. Α, που δουλεύει εδώ. Ιωάννα Τούνη. Είναι, Α, Ιωάννα Τούνη. Αυτή είναι από Σέρες. Η Ιωάννα και η Κατερίνα ήταν πρόμο γκέλς του Λίμπερο του Πακοστέσσα και το Λαμπαδό. Α, μάλιστα. Ναι. Της είχε κλείσει. Εδώ είναι πρόπερση. Όχι, ο Σταύρος. Ο Σταύρος, αφού ο Σταύρος. Αυτό το αναλαμβάνει ο Σταύρος. Ναι. Ο Σταύρος. Πάμε. Σαν ωραίο παιδί που είναι. Εδώ είναι πρόπερση αυτό. Μάλιστα. Ναι. Ωραίο, αλλά πάμε. Η φωτογραφία που έβλεπες. Εδώ είναι ο Ενδουρε, καθυστερημένος. Αν ήμουν έτσι... Sorry, έλα, από εδώ δεν βλέπω, διακόνια, εσύ μπορώ να δεις. Έχεις δίκιο, ήσουν και πολύ μαύρο. Κοίταξε, έλα από εδώ να δεις. Ο Παπαδόπουλος εκεί. Εδώ ναι, σε μια σαν όπο φίλε, σαν έγκυος. Τι να κάνεις. Συν 24 είναι εδώ. Έτσι, μπράβο. Ωραία αυτό που κάνουν, πολύ ραδιοφωνικό. Βλέπουμε μια φωτογραφίες εμείς και ακούει ο κόσμος, σου λέει τι κάνουν.
την Ιωάννα την είχε πρόσφατα η σελίδα 3 της Εσπρέσο. Αυτό είναι για την κοπέλα σου, Μάριο. Ευχαριστώ. Αυτή την ηρωίδα, τον εξαιρετικό άνθρωπο, ο οποίος ανέχεται. Έχει την απόδειξη μέσα. Όχι, ρε, αλλαγή είναι. Τι είμαστε, του Γάνια. Έχει την αυτό απόδειξη. Είναι λίγο προσβολή. Γιατί? Δεκαετία 30, 40, 50. Ναι. Σιγάρε κουγιουμτζή. Σιγάρε κουγιουμτζή. Θα σηκωθεί να μα φάξει. Ωραία. Άντε, κακομίρι. Πέτα το κιόλα που πάτε. Άσε μα τώρα. Να καταλάβει ο κόσμο, παιδιά. Ε, κακομίρι. Από γνωστό κατάστημα του κέντρου τη πόλη. Σε ένα σακουλάκι. Ένα απλό λιτό δωράκι, ρε φίλε. Δώρο για την φίλη μου. Μην κοιτά που μα έχει ξεσκίσει τα δώρα. Όποτε πα εξωτερικό. Τι ζητήσαμε, λίγο χορταράκι από το Άμστερνταμ που πήγαινε. Ναι. Δεν έφερε. Ναι, σου έφερε ωραίο αναμνηστικό. Ναι, ωραίο αναμνηστικό. Ναι, ναι, να βλέπω καπάκι Άμστερνταμ. Ναι. Φορές, ναι. Ναι, 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 λοιπόν, ναι, ναι, να στα πάω ξύδι. Ναι, τρέμω. Έμπαινα εγώ σήμερα, Χρυσάνθε. Ναι. Και στο έδινε αυτό και έλεγα. Ναι. Χρυσάνθε μου, αυτό είναι για την Κατερίνα. Ναι. Φαντάζομαι πόσο κύριο φάνηκα, ρε φίλε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είσαι τελείω ακίνδυνο γι' αυτό. Αν το δίνει κανένα άλλο, μπορεί να το κάνει. Γελάει ο άλλος ο Φλάξ. Κίνδυνο τον είπε. Τον είπε η Ρακλή μες στην τούπα δηλαδή. Μας προσέβαλε μέλος της ΕΣΥΕΜ. Αχ Θεούλη μου. Αχ Θεού και βλάκα μας λέει. Ακού να δεις ρε φίλε. Εφοβερό αυτό πράγμα. Εφοβερό. Έλα ρε αγάπη. Έλα ρε αγάπη. Αγάπη άβαφη είσαι πολύ πιο ωραία. Α και εκεί δες ρε. Τα σάλια σου τρέχουν. Ένα χρόνο τρέχουν τα σάλια σου. Αδιαφορία δεν βλέπεις. Να πάει την πόρτα και βγαίνει. Δεν είναι τελείως. Δεν το θεωρείς τελείως ακίνδυνος άντρα απέναντί σου. Δεν θέλω να σχολιάσω. Άρα τον θεωρώ. Άρα κακομίζει. Ο δάσκαλο. Καλά ρε κιόση, έχει ο Σάντος γενέθλια σήμερα. Έχει γενέθλια ο Φερνάντο Σάντος, μας ενημερώνει η αγάπη Γαβριλίδου. Στείλτε μηνύματα. Έχει στείλει δωράκι ο Λουτσέσκο. Στον Πορτογάλο, στον Πορτογάλο προπονητή. Ευτυχώς έχει αυτή τη βδομάδα και όχι τη μάτς του Παοκάρης. Ευτυχώς. Τρέμουμε. Επειδή ανησυχώ, με το κάταγμα τι γίνεται του... Ποιο κάταγμα? Το δαχτυλάκι. Το Χουάν, θα παίξει κανονικά. Θα παίξει. Ναι, γιατί παντού έγινε πρώτο θέμα και κάνα μπράβο τους. Όλοι το κάνουν όλοι πρώτο θέμα. Και εθνικές εφημερίδες. Δεν το κάνω πολύ σοβαρά. Τελευταίες δύο με τρεις μέρες περνάω από χαριλά μου καμιά φορά δρομολόγιο Γιάννη Αγγέλου και τα λοιπά και έχουν το REM συνέχεια. Τι γίνεται, γιατί. REM. Ναι. Στο χαριλάο. Ναι. It's the end of the world. Τι γιατί. Είναι το τέλος του κόσμου. Πώς το ξέρω. Έρχεται το ΠΑΟΚ. Κακομίρι. Κάνει χιούμορ. It's the end of the world. Λέει κακομίρι αυτόν που όποτε έρχεται που ρίχνει σφαλιάρα. Ναι, κακομίρι. Δεν κατάφερε να με κερδίσει ούτε όταν έπεσα. Εξαπλάσια κύπελα έχω. Σε χρονιά που είχα μία νίκη στο Χαριλάου, δεν μπόρεσε να κερδίσει και μιλάει. Άντε ρε κύριε Ουλή, δύο μέρες φάνηκες καλούλη. Και σε εθνικές εφημερίδες και πάνω πάνω και όλες και σε άλλες εφημερίδες, κάταγμα ο Κουέστα. Πολύ βασικό θέμα, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, Φέη. Κάταγμα, το ακούει και ο άλλος και λέει κάταγμα ο Κουέστα. Ω, ρε κάτ! Στο μικρό του δαχτυλάκι. Ε, βάλτε το Χριστί. Περίμενε, goalkeeper είναι. Βάλτε τι τον Πατζιάρα. Θα βάλει έναν άρθη καρέ αγόρι μου. Στον goalkeeper δεν είναι αυτό. Θα βάλει έναν άρθη. Βάλτε τον Μπατίστα από τότε που είχε παίξει στόπερ. Θα κάνει αγωγή και θα παίξει. Βάλτε τον Μπατίστα όπως είχε παίξει στόπερ στην Τούμπα. Θυμάσαι. Στον goalkeeper δεν είναι αυτό. Στο μικρό το δάχτυλο είναι το λιγότερο κακό. Στο μικρό το δαχτυλάκι. Αν ήταν στο μεσαίο το δάχτυλο, Μαρία. Δεν χρειάζεται καν το χρησιμοποιήσει. Θα έπρεπε να μπει το γάντι για να γυρίσει. Τότε ναι, θα είχε πρόβλημα. Τώρα με το μικρό δαχτυλάκι δεν. Παλαιολιθικό. Με τα σεξουαλικά δεπονούμενα αυτά είναι. Για να γυρίσει. Λοιπόν, ευχαριστώ Παναγιώτη έτσι. Παπαδόπουλα. Α, τώρα το δίνεις που έφυγε. Διαφήμιση. Νόμιζα και εδώ ένα ακόμα, ρε. Προχθέσετε. Ρε, μάλι. Υπομονή 18 μέρες. Εντάξει, φύλαξε το εκεί. Ούτως ή άλλως και που θα το κρατήσει αυτός, ξέρεις πότε. Του χρόνου μπορεί να το δώσει. Άμα λέει το τέτοιο. Τόσο ελεηνός, τόσο φινός. Γιατί ξέρει τι μόνο που το σκέφτηκε. Δες τι είναι. Και μόνο που το σκέφτηκε φτάνει. Πες το άνοιξε ο Τσαλτίδης, δηλαδή τι είναι. Παιδιά, μηνύματα δεν είπαμε λέλα, σήμερα πώς είναι. Και FM κενό μήνυμα, αποστολή στο 54-526. Σε παρακαλώ μόνο. Σε όλους τους Έλληνες. Τι είναι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάνε την καρδιά μου. Σε όλους τους Έλληνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάνε την καρδιά μου. Ο Γκάλης ήταν αυτό. Μιας μεγάλη, πίνω αγνώ. Σε όλους τους Έλληνες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάνε την καρδιά μου. Γιατί γίνονται. Είναι ο Σάντος. Ο Σάντος αλλά είναι λίγο ψηλό πειραγμένο. Στην αρχή λίγο, και μένει πειραγμένο. Στην αρχή που φαίνεται Σάντος, αλλά μετά. Ναι. Ποιο Σάντος, σαν τον Γκάλι ακούστηκε. Είναι στους αντέρια σου κάτι έχει μωρέ. Θεματάκι και ναι, κοντινά έφυγε. Θα μπορούσε να το πάρει μια συνέντευξη ο Καλημέρι του Γκάλι. Εσύ Νίκο Γκάλι, μεγάλη παικταρά που έβαλε 48 πόντους προχθές με την Τρέιζερ. Για πες μας προβλέψεις το παιχνίδι με την Τεμπός μπορεί να βάλει 52.
Πάμε σε break, λέει ο Χρήστος Κιώσης. Παιδιά, μηνύματα. FM και NO. Μήνυμα αποστολή στο 54-526. Τι πίκρες σου έχει δώσει. Προς το παρόν δεν έχουμε κάποιο διαγωνισμό σήμερα. Προς το παρόν. Μπορεί να προκύψει τώρα στο διάλειμμα. Έτσι. Πηγαίνουμε σε break, μην τρώμε την ώρα και μας κυνηγάει άδικα ο Χρήστος Κιώσης. Είσαστε στην εκπομπή όπου ο Παπαδόπουλας ήξερε το αποτέλεσμα του Άρη με την Ίσνη, αλλά δεν λέει κουβέντα για το αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ με τη Βενέτσια. Χάσαμε 69-59. Καλά που ρωτήσαμε εμείς για να μας πεις το αποτέλεσμα. Αν τα λες, Παναγιώτη. Ενώ όταν ήταν με την Ίσνη ήξερες τα πάντα, ήξερες τι έγινε στο πέταλο, αν μπήκαν, δεν μπήκανε, πόσο ήταν το σκορ, πόσο έκανε, πόσο δεν είχες παίξει. Εσύ τα ήξερες, δεν τα έλεγες. Εγώ δεν τα ήξερα. Πώς δεν τα ήξερες. Δεν ήμουν καν στο γήπεδο. Έλα τώρα. Δεν μαθαίνεις τι γίνεται. Έχουμε δικαίωση Παπαδόπουλα, στο μπάσκετ όχι. Δικαίωση ο Παπαδόπουλα. Θωμάς Τόντον λέει: επαναληπτικός ήταν στο Καφτατζόγλιο. Το γκολ ο Αδάμου, αν θυμάμαι καλά. Ναι, καλύτερος ο Παπαδόπουλας. Σου λέω: θυμάμαι πανελληνικός 1-0. Εγώ θυμάμαι πρώτο μάτς. Ναι, πήγαν το γυρίσετε. 1-0. Απόγευμα κιόλας. Το μάτς ήταν 4,5-5 κάπου εκεί. Ναι, εκεί γύρω, τότε. Ναι. Τότε. Ναι. Μπράβο, ναι. 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 Και θυμάμαι μια φωτογραφία με καπνογόνα πολλά στο πέταλο. Αλλά αυτό είναι χαρακτηριστικό. Η φράση του Τσόχου έχει μείνει στην ιστορία. Έτσι περιγράφουμε εμείς στην Αθήνα. Ναι. Ο οποίος ήταν goalkeeper, έπαιζε goalkeeper, φόλο Ολυμπιακός, ο Σταύρος Τσόχος, ναι. Ο Μιχάλης τώρα το παιδί, δεν νομίζω τίποτα κάτι ιδιαίτερο, συλλογικά δεν ξέρω τι. Ο Ράπτης δεν ήταν πολύ συμπαθητικός, ρε. Ο Μανώλης Ράπτης. Όχι Μανώλης. Ο Χρήστος Ράπτης, ο Χρήστος χορεμένος. Ναι ρε, Θεός χωρέστον. Και συνέχεια Ριζούπολη, για ΑΕΚ αυτός, πολύ, πολύ Ριζούπολη. Πολύ Ριζούπολη. Βέβαια. Με ωραίο άρθρο του για το Χέιζελ, Χρήστος Ράπτης, λέει οι Βέλγοι αστυνομικοί, ενώ ο κόσμος πέθαινε, κάναν βόλτα φορώντας φτηνή κολόνια έξω από το γήπεδο. Σε ποια θύρα θυμάσαι? Δηλαδή όταν έγινε τα επεισόδια να τη βγάζανε, τι ακριβώς? Ρε φίλε, πώς γίνεται το παιχνίδι εκεί? Να σου πω κάτι, δεν νιώσεις κάπως περίεργα να πας σε αυτό το γήπεδο? Όταν είχες πριν 30 χρόνια. Προφανώς, έχει ταυτιστεί μόνο με αυτό. Ναι. Βασικά με αυτό. Ό,τι άλλο και να γίνει, δηλαδή αυτό. Η κερκίδα Ζήτα. Εντάξει. Άλλαξε όνομα, ναι. Για να μην θυμίζει το παλιό. Άντε, τώρα. Αυτό ρε Σιλιάνη μας έχει πρίξει. Ήταν ο Βοσκόπουλος να πάρει το Μέγαρο Μουσικής και του το αρνήθηκαν. Το θεωρώ ντροπή αυτό. Γιατί? Τι να πάρει ο Βοσκόπουλος το Μέγαρο Μουσικής? Ηρεμήστε ρε σιγά. Έλεος ρε Σιλιάνη που έχει με τον πολιτισμό τρέλα. Μας τρελάνεις. Μας έχετε ζαλίσει με αυτό. Χρήστε, αν δεν ακούω μουσική, δεν ακούω τίποτα παλικά. Και εγώ πολύ χαμηλά. Α, τώρα κάτι ακούω. Τώρα κάτι ακούω. Τώρα κάτι ακούω. Χρήστο Κιώση έχουμε, έναν από τους τρεις κορυφαίους μηχανικούς ήχου στην Ευρώπη γενικότερα. Έτσι, τεράστια και πολυσχηδής προσωπικότητα. Ποιος? Μηνυματάκια, ο Χρήστος Κιώσης. Μηνυματάκια δεν βλέπω. Για να δοκιμάσουμε να δώσουμε ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από το Opticon Express, χωρίς quiz. Ή γυαλιά βοράσεως. Να δούμε έτσι, χωρίς quiz. Δύο εισιτήρια της Παναθηναϊκός. Άντε, πες το, άντε ρε. Άντε, δίνω. Ωραία. Δύο εισιτήρια για την ματσάρα. Άρης Παναθηναϊκός στο μπάσκετ το Σάββατο στο Nick Gallis Hall. Στις 6. Μάθαμε ώρα, στις 6. Επιτέλους. Ωραία. Την ώρα την ξέραμε και από πριν. Ναι, απλά δεν σου θα πει 13 Οκτωβρίου. Ωραία, ωραία. Δύο εισιτήρια για το Άρης Παναθηναϊκός. Σάββατο Nick Gallis Hall, 6 η ώρα. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express ή οράσεως από τα Opticon Express χωρίς quiz. Συνεπώς, FM κενό, όνομα επώνυμο, δίπλα γράφεις Άρης. Άνοιξε γραμμές. Ή γυαλιά ή και τα δύο, το σκέφτηκα. Αποστολή στο 54-5-26. Να μας πει. Χαμένοι δεν υπάρχουν, οι χαμένοι και από τους δύο διαγωνισμούς καβατζώνουν δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το Opticon Express. Ωραία φωτογραφία έχουν βάλει background εδώ. Κάτσε καλά αυτή. Θεσσαλονίκη πολύ είναι ωραία. Αυτό, ναι. Αυτό ποιο είναι, τι είναι? Το κουτί. Κάτι πρέπει να πέσει. Άντε ρε κακομύρι. Τώρα δεν ακούω εγώ ρε παιδιά. Τι δεν κάνετε, έχει καλή ρε, τέτοια. Σταματήστε ρε όλο. Δεν ακούω ένας, δεν ακούω άλλος. Κουφί. Δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Κουφάλογα και τα δύο. Ρε Κιώση, στείλ τους ρε φίλε σε ένα ρορίλα. Ο ένας έχει βουλωμένα αυτιά λόγω ηλικίας. Α. Ο άλλος έχει βουλωμένα αυτιά γιατί δεν άκουσε, δεν είδε χθες το μάτς του ΠΑΟΚ. Ετοίμασε αν ξέρεις κανένα σχετικό κομμάτι. Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Α, βάλε το. Αχ, Ευλαμπία. Αχ, Ευλαμπία. Να. Και τι άλλη γιορτή είναι? Θεοφίλου, Κλέρ. Βάλε. Κλέρ, βάλε και ένα μακ μπροστά. Εκλέρ. Βάλε ένα μακ μπροστά να γίνει Μακλέρ. Μικάχ, Πιντού, Πινιτού και Βουρσανουφίου. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους και όσους. Στο Βουρσανούφιο. Έλα, δώσε λίγο Ευλαμπία. Αχ, δώσε λίγο Ευλαμπία. Σε γνώρισα. Πάει το ΙΚΑ, εύκα έγινε. Γιατρό, μη λες, όχι τραγούδια με οδοντογιατρούς. Στο Παρίσι δεν είναι.
Κάπου είναι στο τέτοιο. Κολονό. Κάτι. Έχω κάτι. Ξέχασα το όνομά μου στο ξαπνό γύρισμά σου. Θησαυρός. Τι είναι αυτό. Να, εσύ κουνιέσαι, εσύ κουνιέσαι και τα χαλάς όλα. Πάνε εκδρομές στην καρδίτσα ρε εσύ. Για το θησαυρό του Αλή Πασά. Έχει γίνει χαμός, ναι. Χρύσανθε. Πες το Μάριο ότι περιμένω να μπει με Μαρία από Μπλόντι για το μαράκι που χάνει από τότε που την έπιασε στο στόμα του. Ή θα ασχολείται μαζί της μόνο όταν παίρνει καμιά νίκη. Τι έγινε, ξέχασε τώρα που ήταν ερωτευμένος με τη μαμά και δεν ασχολείται άλλο, ή με το που θα ανέβει θα ασχοληθεί μαζί της όπως κάνει και το ρεύμα, που όταν κάποιος αλήτης πάει καλά τον γλύφουμε να κάνουμε νούμερα και όταν είναι στα κλαρίνα ασχολούμαστε με τα γιοφύρια και τους ρωμένους αυστριακούς. Λοιπόν, ευχαριστώ τον αδερφό. Θανάση. Πολύ ωραίος. Θανάση, καλημέρα. Άρα ασχολείσαι, παρατηρείς τα πάντα όλα. Τα θέματα, μπράβο, έχουμε μια ατζέντα σήμερα. Και φυσικά Μαρία Σάκαρη. Όχι, από τη μέρα που την είχα πιάσει εγώ, γιατί την πρωτόπιση πριν 1,5 με 2 χρόνια. Από τη μέρα που την έπιασε, έχει πάρει την κατωβόλτα. Η Μαρία Σάκαρη ανέβηκε περίπου 28 θέσεις. Ω, μιλάμε για κατόρθωμα. Στην παγκόσμια κατάταξη, έτσι. Οκ. Χρήστο, μετά έχει έτοιμο το Μαρία από Μπλόντι, ρε φίλε, για τη Μαρία τη Σάκαρη. Το βάζω πάντα. Μάλλον το πιο άσχετο κομμάτι, η ηλίθεια που έχουν γράψει οι Μπλόντι. Δεν σχολιάζω. Και πατά. Μια που μιλάμε για ποδόσφαιρο και τα λοιπά, που δεν έχουμε πει τίποτα μέχρι τώρα. Λοιπόν, χθες πήγε ο Καρυπίδης στον Περέιρα. Για εθνική είπαμε. Και του είπε ο Περέιρα, με τον Μπάουκ θα βάλουμε ξενοδητή, με τους άλλους δεν ξέρουμε. Μαζί και ο Ντίνος. Και ο Ντίνος μαζί. Και ο Ντίνος μαζί. Ναι. Με τον Μπάουκ θα βάλουμε ξενοδητή, με τους άλλους δεν ξέρουμε. Τι λες, φίλε. Είμαι όλους Έλληνες, είμαι όλους ξένους. Κάτσε, τι θες, Λεβαδιακός Άρης, θες ξένο. ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Α, συγγνώμη. Είμαι όλους Έλληνες, είμαι όλους ξένους. Δεν κατάλαβα. Ναι. Αυτό είναι ανισονομία. Να παίζεις τον έναν με ξένο και στον άλλο να έρθει η ΑΕΚ και να παίζω εγώ με το Μελισανίδη. Ναι, εδώ τώρα... Και θα πάω να παίξει ΑΕΚ Άρης με το Μελισανίδη με Έλληνα διαιτητή. Ναι. Όργια θα κάνει. Εδώ τώρα υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Θέλει ποδοσφαιρικό θέμα ο Χρήστανθος. Το σουρντίζω εδώ και περίπου ένα χρόνο. Δεν το έχω βάλει ποτέ. Ποιο είναι αυτό? Έχουμε κάνει πάντα μικρές αναφορές για 2 λεπτά και φεύγουμε. Λοιπόν, το έχω ξαναπεί. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα, παιδιά. Η μεγαλομανία μας δεν λέγεται. Είμαστε μια χώρα που έχει πληθυσμό περίπου 5 εκατομμύρια λιγότερο από το Λονδίνο. Και η Αγγλία, συγνώμη, που είναι η μητέρα χώρα του αθλήματος. Το Λονδίνο έχει 15 εκατομμύρια πληθυσμό. Το Λονδίνο, βέβαια. Πόσο λες να έχει? Το Λονδίνο, 12. 12 άρα δεν έχει 5, έχει 2. 13 σίγουρα. 20 η Κωνσταντινούπολη, ρε παιδιά. Ωραία και... μάτια μου, έχει το Λονδίνο. Ωραία, και το Πεκίνο έχει 500 εκατομμύρια. Η Ελλάδα, συνεπώς η Ελλάδα είναι κατά 2 εκατομμύρια μικρότερη με 2,5 από το Λονδίνο. Στα παπάκια μας. Κάτσε να δούμε τι θέλει να πει. Και η Αγγλία, που είναι και μητέρα χώρα του αθλήματος, έχει τους Big Five. Και η Ελλάδα θέλει και αυτή Big Five. Ναι, δηλαδή, αν είσαι Άγγλος, το κλείνει το μαγαζί. Α, το ότι... Λες είμαι ξεφτύλας από χώρα στο ποδόσφαιρο. Το ότι έχει Θεσσαλονίκη 5 ραδιόφωνα όμως και 10 εφημερίδες και δουλεύεις εσύ και τρως ψωμάκι δεν σε ενδιαφέρει, δεν σε πειράζει εκεί. Δεν σε πειράζει. Δεν λέω για Big Five εγώ. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δεν λέω εγώ για Big Five και Big Four. Γιατί. Γιατί δεν έχει ένα ραδιόφωνο όπως έχει το Λονδίνο. Ρε παλίκαρε, τι μου συγκρίνεις τώρα, γιατί έχουν πολιτισμό. Επειδή δεν είσαι μέσα στους Big Five, μη ζηλεύεις. Γιατί έχουν πολιτισμό. Τι σου λέει, κάτι λέγεται. Μη ζηλεύεις. Η Ελλάδα είσαι, έχει και θα έχει τους Big Two. Αυτή είναι. Οι Big Two, πάρει και άλλους 3 να γίνουν 5. Γιατί αλλιώς να βγουν τώρα όσοι μας ακούνε Αλβανοί, που είναι πολλοί και τους καλημερίζω με αγάπη, έτσι, μπράβο, πες, να βγουν και να μας πούνε για τους Big 6 της Αλβανίας. Δεν υπάρχουν παντού, φίλε, Big 5, Big 6, Big 4. Είναι ανάλογα με τα δεδομένα που υπάρχουν. Δηλαδή η Ιταλία ποιοι είναι. Στη Θεσσαλονίκη πόσες μεγάλες ομάδες έχει, ρε. Η Ιταλία τι έχει. Στη Θεσσαλονίκη, βρε καημένε, πόσες μεγάλες ομάδες μιλάω έχει. Μιλάω για χώρα, μιλάω μία. Για Ελλάδα. Εγώ μιλάω για Θεσσαλονίκη. Μιλάω για Ελλάδα. Για να σε δω τώρα. Μία έχει. Τρεις. Γιατί έχει τρεις. Στο Λονδίνο έχει 2. Με 15 εκατομμύρια πληθυσμό. Στη Θεσσαλονίκη γιατί έχει τρεις. Έπεσε στην παγίδα που πήγε να ρίξει. Έπεσε στην παγίδα που πήγες να ρίξεις. Αφού στο Λονδίνο έχει 2 μεγάλες ομάδες. Στη Θεσσαλονίκη γιατί έχει 3. Τι είπες, ρε, απάντησε. Τι είπες. Απάντησε. Αν πάρεις το Λονδίνο μεμονωμένα θα ουρλιάξει και η QPR και η Chelsea. Τι είπες τώρα και η Watford. Πόσες γιατί μεγάλες. Εσύ σχολιάζεις το Big Five. Ναι. Και σου λέω. Στο Λονδίνο έχει 2 μεγάλες ομάδες. Η Θεσσαλονίκη δεν έχει καμία.
Έτσι το πας εσύ. Αυτό σου λέω. Δεν σας πιάνω, ρε παιδιά. Πού θέλετε να καταλήξετε. Ρε Παναγιώτης έχει μέσα. Προσπαθεί ρε να μειώσει τον Άρη. Όχι, δεν θέλει να βάλει τον ΠΑΟΚ μέσα, ρε. Τον ΠΑΟΚ δεν θέλει να βάλει μέσα, δεν καταλαβαίνει. Ισχύει και αυτό. Δύο λέει είναι μόνο. Προσπαθεί να μειώσει τον ΠΑΟΚ. Αν πάρει κανένα τον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Ναι, τρεις είναι να πει, κατάλαβες. Να βάλει και την Άρη. Είσαι ξεφτύλας. Οχ. Είσαι ξεφτύλας που δεν αναγνωρίζει. Όχι, να ανέβει η Ηράκλης κατηγορία. Μια χώρα. Κάθε εβδομάδα εδώ πέρα να γίνεται, να γίνεται μάχη. Έτσι, μια πράγμα. Χώρα που έχει πληθυσμό 10 εκατομμύρια, 200.000 κατοίκους. Είναι Big Five για τη χώρα. Όχι για το λόγο, δεν είπαμε για ότι είναι στην Ευρώπη. Αυτό είπα. Παιδιά, όσοι Αλβανοί μας ακούτε, σας παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Ναι, έχουνε. Τη Φλαρμουρτάρη, τη Σκεντέρμπεου, την Παρτιζάν Τυράννων. Αν υπάρχουν λοιπόν διαχρονικά. Τα τελευταία 100 χρόνια, 4, 3, 5 είναι αντίστοιχα, τόσο όσο είναι. Να μας ενημερώσετε ποιες είναι οι Big Five της Αλβανίας. Αυτό θέλω, απλά πράγματα. Και εγώ αυτό λέω. Μιλάω απλά ελληνικά, ωραία, σωστά ελληνικά δεν μιλάω. Τους Big Five σου της Αλβανίας. Κατέριψα το επιχείρημα πάρα πολύ απλά. Ναι, νιώθω ότι είμαι Γερμανός πιλότος με στούκα. Πάρα πολύ απλά. Και πέρασε τα Harry Kane. Γερμανός πιλότος δεν θα μπορούσε να είσαι ποτέ. Φυσικά. Γιατί δεν μπορεί να είσαι καβάδι που μπορεί, δεν μπορεί να οδηγήσει ούτε αυτοκίνητο. Ωραία. Γιατί εγώ υπηρέτησα στην πολεμική αεροπορία με περηφάνεια. Την τραγωγή του μας. Μερέντες είχαν. 23 μήνες. Μερέντες είχαν. Και δίπλα σε αμερικάνικη βάση. Και οι Αμερικάνοι μου είπανε πώς έχεις τις γνώσεις. Κάτσε εδώ και εσύ και ο άλλος. Οι γνώσεις. Που πήρε τηλέφωνο βράδυ και έκλαιγε. Γνώσεις. Γνώσεις. Μου κρέμει. Κάτι έχω χάσει. Ζευγάρια γυαλιά. Δεν έκλαψα ποτέ, φίλε. Ήρθα εδώ πέρα, πήγα στην Ερμού. Πήγαν μέσα. Περιέγραψε το γεγονό και ο κόσμο. Χρήστο, κλείστε τη μουσική. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με περιγράψει ο κύριο Σιμάνσκι. Όχι, να πω πρώτα εγώ και μετά θα μπει αυτό. Έγινε τον μήνα όπου υπήρχε άσκηση Παρμενίων. Παρμενίων. Μπήκα για. Παρμενίων σήμερα περίμενα. Ανά ένα μήνα έμπαινε κάποιο από την ύλη. Σε κοντά. Γι' αυτό στραβάω. Σε κάποιο σημείο. Ήλη το είμαι γιώτα, έτσι να ξέρει. Ναι. Θα μα μάθει την ύλη, παιδιά. Δεν λέω όχι για τον Χρήστα, το είπα. Είναι τον Έλληνο και του Ιωάννη. Ήλη είναι. Και εγώ ήλη. Ήλη ήταν αυτό, κατάλαβε. Μην κοιτάζει με τι μπέρεντε κτλ. Αλλά τώρα θέλει με ύψο. Αλλάζω κάποια στιγμή την πορτούλα εκεί πέρα. Γλιτώνω εγώ την άσκηση ωραία κτλ. Αλλάζω την πορτούλα, η οποία αν την έδινε μια κλωτσιά, ένα μπρόξιμο, έμπαινε μέσα στο καψιμί. Ναι. Μπήκαν μέσα. Βάλα τραγούδι με καψιμί. Κλέψαν πράγματα. Ναι. Και κλέψαν πράγματα δεν είναι μόνο τα τόσ και τα λοιπά. Κλέψαν πράγματα, ρε φίλε, γυαλιά, ζύπο, αυτά με μουσική. Αντικείμενα. Θέλει, αντικείμενα, ναι. Αντικείμενα τέτοια πράγματα. Σε ένα τζαμάκι, ρε παιδί μου, έτσι ξέρεις. Έτσι, αν ήθελα κάποιο να χωράσει. Ναι, ναι. Είχε 10 ρέιμπαν. Ρέιμπαν, τέτοια πράγματα. Ναι. Μιλάμε τώρα για δραγμές γύρω στις 100.000 κάπου εκεί. Να πω τώρα εγώ. Τι να περίμενα πεις. Τελειώσει τι να περιγράψει. Ήρθα στη Θεσσαλονίκη, λέω βοήθα Μάρη την κατάσταση και τα λοιπά. Τι να κάνω. Λέει, τι να σου πω. Αφού το κλέψαν στα περιγράψει. Τι. Εγώ τα χρεωθεί. Τι να βγάλω του άλλου αναφορά. Τι είμαι ρουφιάνο. Να πω μπήκαν μέσα και κλέψανε. Πρώτον, με παίρνει. Θα την πληρώνει και η σκοπή. Γιατί υπήρχε σκοπό, κατάλαβε τι γίνεται. Ναι, αλλά πάνε να του πέφτει. Δεν θέλω, δεν ήθελα, ρε φίλε. Πήγα, έβαλα 10.000 δραχμές από την τσέπη μου και πήρα. Ζήπο. 20 δραχμές. Άκου να καταλαβαίνει. Κόσμο εγώ, περίμενε. Χρήστο, με παίρνει τηλέφωνο. Άσε ρε. Χρήστο, χτυπάει τηλέφωνο. Τιμολόγια τέτοια δεν είχε τότε. Εποχές όκινητα, τίποτα. Χρήστο, τι λέει Παπαδόπουλος. Έλα ρε, λέω, τι έγινε. Σε παρακαλώ, ξέρουμε κανένα με μαϊμού, ρε, είπαν. Να έχει γυαλιά να είναι μαϊμού. Έχω πάθει μεγάλη. Μαϊμού δεν ξέρουμε. Είμαι χρεωμένος. Ξέρουμε μόνο original, ρε, είπαν, να πάτε στον τέτοιον. Μιλάμε για πολλά λεφτά, έτσι. Πολλά λεφτά. Και ευτυχώς τα φέρα βόλτα. Και κάποια στιγμή όταν ήταν να δώσει το καψιμί για να το πάρει άλλο, σε παραλαβή, έρχεται και ένα μόνιμα, πώ λέγανε αυτό κτλ. Καταμέτρησε το ένα τ' άλλο, πηγαίνει και πέρα στο τζαμάκι, ανοίγει. Τα μετράνε, κάποια στιγμή κοιτάει. Λέει αυτά τα γυαλιά, ρε παιδιά, υπήρχανε. Αυτά βρήκα εγώ. Αμά, λέω τι θα γίνει τώρα. Ευτυχώς δεν έγινε τίποτα. Γυαλιά, κατάλαβες, 20 δραχμές. Ναι, ρε, τι θα πάρω. 30 και του 20 γύρανε... δραχμές. Δεν ήταν, ρε φίλε, 20.000 δραχμές, ήταν 400 δραχμές. Και του κλέψαν Ray-Ban. Τι πουλούσε στον κόσμο. Μεγάλη απάτη. Δεν τα πουλούσε εγώ, ρε φίλε, ο στρατός θα παίρνει. Εντάξει. Δεν υμνείς τη συμπεριφορά μου να μην βγουν αναφορά, φίλε, η Σκοπή και η Περίπολος. Κανείς δεν βγήκε αναφορά, φίλε. Πώς δεν σκέφτηκες το κάνεις πριν αυτά. Ποιο? Να παίζεις τα καλά, να αφήσεις τα άλλα. Τι είμαι εγώ, ρε, τι είμαι εγώ, ρε, τι είμαι εγώ. Πάω και είναι, ρε. Το κάνεις το παοξίς, χαζός. Τι, κύριος. Εσένα, λες. Πέρα από πυροβολητής. Εσένα δείχνεις. Μετά όταν πάλι ως το τέτοιο, με έκανε και σιτιστή. Ο σιτιστής στους μαύρους δεν είναι σιτιστής όπως το ακούς. Ναι. Δεν δίνει φαγητό. Ναι. Έχει την αποθήκη ηματισμού, άρβυλα, ρούχα, αυτά, σκηνάκια. Ναι, ναι, τα ξέρω. Χαιρετίσματα στο Σελαλά καταρχήν. Ποιον? Στο Σελαλά, τον οποίο του έχω δώσει πριν να του έχω δώσει. Στον Άρη, δεν έπαιζε. Α, ο Σελάντερ. Τον Πορτουάρη. Σε αλμαζίδε. Παναγιώτη. Τον οποίο πρέπει να του έχω δώσει περίπου 15 κράνη, γιατί πάντα το έχανε το κράνο του. Για την Τουμπάρα, για την Τουμπάρα. Τι? Για την Τουμπάρα. Για να πηγαίνει στην Τουμπάρα, σου πει.
Καλά, βλακίε, τα χαζάλια. Go on. Ναι, το Καμπότζι, Βιετνάμ. Καλά, καλά. Τότε που καρφώνονταν οι τέτοιες οι ρετσίνες στα κόρνερ και σα αθώνω καγκάτσι. Αλλά τα ξεχάσατε. Έλα, τη συνέχισε. Λοιπόν, για τον Σελάντερ. Και οι προτάσεις που έχω, ορφίλε, για Άρβυλα, να σε δώσω 10 χιλιάρικα, να σε δώσω 5 χιλιάρικα, να σε δώσω εκείνο. Δεν παίζεται. Άντε. Δεν παίζεται. Δόξα τω Θεώ. Ναι. Καλά να είναι ο μπαμπάς μας εκεί που είναι. Ναι. Δεν είχαμε ανάγκη από λεφτά. Τίμιος. Υπήρχαν παιδιά. Ναι. Δεν είχα ανάγκη, ρε φίλε. Ναι. Σου λέω ότι το έκανα με το πλεονέκτημα ότι δεν είχα οικονομικό θέμα. Άλλο σου λέει, λες. Αν κάποιο είχε οικονομικό θέμα. Εδώ μεταξύ Θεσσαλονίκη, άσυρο ήμουνα. Ναι. Αν κάποιο είναι στον Εύρο, δεν έχει να πάρει τα τσιγάρα του, α πούμε. Δεν ξέρει, θα πει τον πειράσμο. Θα μου πει. Γι' αυτό και βάζουν και κάποιους οι οποίοι τους βλέπουν ότι εντάξει. Μπράβο, Χρήστανθ. Αλλά έβλεπα το τι γινόταν. Αυτό πότε έγινε, το 98. 98. Αν ήταν η ρολοχή της, θα παίρνες, όχι. Έχω δώσει σε παιδιά, ρε. Σε πολλούς έδωσα. Αλλά τα έδινα κούτρα. Δεν τα είχατε κάνει. Μήνυμα φουβού. Σου λέω, άμα πάρει το Γιάννη τώρα, ο Γιάννης κάθε άσκηση που βγαίναμε, έχανε το κράνος. Δηλαδή πρέπει να του έχω δώσει 15 κράνη. Και μάλιστα όταν παρέδωσα την αποθήκη. Είχα περισσότερα ποσά όταν παρέλαβα. Το ακούγονται τώρα λέξεις. Γιατί ξέρεις τι κάνεις. Το ακούγονται λέξεις. Μάζευα και από τις άλλες ύλες. Το ακούγονται λέξεις παράξενες. Άρβυλα, αποθήκη, σιτισμός. Άσκηση. Πιάνω τέτοια πράγματα. Αυτοί είχαν τέτοια. Σκόπια καψίμι, αγκαρί. Σκόπια. Το να το και το μαράκι. Να διαβάσω μήνυμα φουβού για το να δικούμε. Είχε πολύ δυνατά. Κάναμε επιτέλους στην Αμάνα έρθει μήνυμα. Ναι. Και μετά απορία που την έχω εδώ και 35 χρόνια. Για πέτω. Στο Λονδίνο έχει έναν ραδιοφωνικό σταθμό γιατί δεν έχει τόσο λαϊκιστές στον κόσμο του. Δηλαδή στον πληθυσμό του, λέει ο λατρεμένος και μεγάλο Βρετανόσκυλο φουβού. Αφού δεν έχει τόσους λαϊκιστές. Γιατί η νούμερο ένα λαϊκίστικη εφημερίδα είναι κυκλοφορεί και ξεσκίζει στην δεν Αγγλία. Δεν είναι αυτή, φίλε τέτοιο. Είναι... Άκου λίγο φοβού. Ακούστε λίγο. Άκου το είπε τη μεγάλη αλήθεια. Γιατί δεν έχει αθλητικά ραδιόφωνα. Δεν είναι το φοβού. Δεν θα πω. Δεν έχει δίκιο φοβού. Δεν θα πω γιατί δεν έχει αθλητικά ραδιόφωνα. Ναι, ναι. Γιατί έχουν θα πω με την τάση την οποία εσύ είσαι μανούλας αυτό. Γιατί έχουν πολιτισμό. Ναι. Εσύ είσαι μανούλας αυτό και το καλλιεργείς καθημερινά και είναι το ψωμάκι σου. Έτσι, μπράβο. Είναι το ψωμάκι σου. Το να προσπαθείτε να υποβιβάζετε πάντα ό,τι υπάρχει στην Ελλάδα. Με τα μειονεκτήματά μας, τα πολλά μας μειονεκτήματα, στην καθημερινότητά μας. Ναι. Αλλά ταυτόχρονα να προσπαθείτε όλοι σας, και εγώ μέσα, αλλά εγώ δεν το κάνω, δεν υποβιβάζω, να εκμεταλλευτείτε την κάθε χαραμάδα λαϊκισμού. Oh. Εσύ στείνεις κάθε φορά εκπομπή με τέτοιο κόνσεπτ. Σωστό. Λαϊκίστικο. Σωστό. Και την ίδια στιγμή το αποδοκιμάζεις. Δεν τα λες όμως τις Δευτέρες εδώ. Εγώ, αν βγει όμως, Χρυσαφέ. Δεν τα λες. Μπράβο, Μάριο, του λες. Μπράβο, Μάριο. Πες το και εκείνο. Πες και μπράβο. Ποτέ δεν του έχω πει μπράβο. Αλλά ξέρουμε όλοι ότι ο Μάριος είναι αυτό. Α, αυτό είναι. Αν βγει αύριο όμως να κλείσουν σε όλη τη χώρα τα αθλητικά ραδιόφωνα, εγώ θα χαρώ. Και ας μείνω χωρίς δουλειά. Και θα κάνω κάτι άλλο προφανώς. Καταρχήν, αυτό. Δεν είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο. Αλλά είμαστε full στο λαϊκισμό. Καλά λέει ο Θουβού. Full στο λαϊκισμό. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία, φίλε. Δεν είναι τα αθλητικά ραδιόφωνα λαϊκιστικά. Αυτή είναι η ελληνική κοινωνία. Η ελληνική κοινωνία είναι αυτή. Αυτή ακριβώς είναι. Και τα πάντα στην ελληνική κοινωνία, η αστυνομία, τα νοσοκομεία, η παιδεία, η κοινωνία γενικότερα. Άρα και οι δημοσιογράφοι και η ραδιοφωνική παραγωγή και τα ραδιόφωνα και οι εφημερίδες. Είναι προσαρμοσμένα σε αυτό. Μπράβο. Ναι. Είναι προσαρμοσμένα σε αυτό. Άλλο. Ωραία. Όχι, αυτό είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φέ, για η ΦΕΗ είναι θεά. Από τη μέση και κάτω. Και από πάνω, δες εδώ. Φάτσα δεν θέλω να βλέπω. Να μην, ούτε αυτή θέλει να σε βλέπει. Αυτή είναι από το Κυλκής, μέσα από το Κυλκής. Ή από χωριό, κάπου εδώ. Ένα χωριό δεν είναι. Να μην σε νοιάζει. Να μην σε νοιάζει. Ωραία, θα πάμε σε break. Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. FM και ενώ μήνυμα. Αποστολή στο 54526. Τιτάν. Και φυσικά ανοιχτές και γραμμές. 2310. 287 888. Αν έχουμε κάποιον που βρισκόταν στο παιχνίδι μέσα τότε το 85 σαν ΕΨΕ αναγέννηση Γιαννητσών ΠΑΟΚ 1-1 για το κύπελο Ελλάδος που τελικά κρύθηκε στα πέναλ. Αν θέλει να είναι σε άλλο παιχνίδι, στο Άγιος Νικόλαος ΠΑΟΚ. Αν δεν είναι Νικόλαος ΠΑΟΚ. 15-16, αν σε επικοινωνήσει με την εκπομπή. Και επίσης, πώς σχολιάζεις το ότι όσοι δίνουν πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ, βλέπε Βασίλη Λαμπρόπουλο. Ο ΠΑΟΚ το παίρνει μόνος. Γιάννη Φετβατζίδη. Τον Γκαλίο Σκίμπε στην εθνική ομάδα της Ελλάδος. Δεν θα ξαναβρει. Άμα ξαναβρει, θα φύγει. Έτσι, ξαναβρει τον ΠΑΟΚ, θα φύγει. Τι είπε ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ το παίρνει μόνος του. Δεν το δίνει το πρωτάθλημα. Τον παίρνει μόνος του. Λέει. Είπε, το παίρνει, ναι. Άμα το ξαναπεί. Άντε, κακομοίριδες. Δεν ξαναβρει τον ΠΑΟΚ. Κακομοίριδες. Άκου εκεί τον παίρνει μόνος του. Σε κάνει. Ντροπή. Παρατηρήστε. Αλυταρά. Παρατηρήστε, λέμε. Σε ξεφτιλίζει. Θα ξεφτιλίζει. Γεια σου, ρε Φέι.
η οποία φαίει δήλωσε έτσι. Κατερίνα, έτσι να κάνει τα μαλλιά σου. Εάν ξανακάνω σχέση. Και θα γίνω σεφ. Εάν ξανακάνω σχέση, θα είναι με σεφ. Το είπε η Face Corner αυτό. Εγώ μπορώ να κάνω σαλάτα. Και το φυσικά αυτό το έχω την προηγούμενη εβδομάδα. Το νέο αγόρι τη Πάολα. Τα έφτιαξε η Πάολα με τραγουδιστή που τον περνάει 25-27 χρόνια. Εσύ. 9 χρόνια τον περνάει. Βρε καθυστερημένα. 9 χρόνια τον περνάει. Αμέσως εσύ καθυστερημένε. Τα τριπλασιάζει όλα, ρε. 25 χρονών για να τον περνάει. Αν είναι 18 το παλικαράκι, η Πάολα 43. Βλάξ. Τα τριπλασιάζει όλα. Ρε το λασλαμά. Αν είναι 15 τουλάχιστον. Τι χάνει. 9. Το διάβασα. Πόσο διάβασα στο Βόλο. Το παιδί είναι 24. Η Πάολα είναι 33. Άρα 24 και 9. 33. Είναι 33 η Πάολα. Άντε ρε, εσύ που φύγει. Άντε ρε, άντε, άντε. Άστο, δεν κάνει για τίποτα δεν είσαι. Γυρίζεις με μια Παολάρα και μπαίνουμε. Με μια Παολάρα. Μια είσαι τρελό. Είσαι τρελό. Όχι, όχι. Θα βάλεις το άλλο. Με τα. Όχι, τόσο καιρό με το ψεύτηκα. Το ψεύτηκα να το αφιερώσω στον Παπαδόπουλα. Με δουλεύει ο Τσαλτίδης. Ναι. Από τα άνω πορόγια σερών είναι η Φέη. Λέει ο Κυριάκος ο Αριανός. Ό,τι λέει. Περίμενε. Άκου λίγο. Όσο ξέρει από Άρη και κριτικάρει εμένα, άλλο τόσο ξέρει και από πού είναι. Τα θέλει από πόσο, ρε φίλε. Τα θέλει με το παιδί. Άλλο τόσο ξέρει και από πού είναι. Ξέρω και από πού ακριβώς είναι. Με ημνίο στον τον. Hey, της λέει. Γιατί η Φέη ήταν στην TV 100 μαζί μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν στην TV 100 μαζί μου, άσε. Αυτός ξέρει γιατί τη βλέπει στην τηλεόραση. Εμείς την ξέρουμε προσωπικά. Άιντε από εδώ! Άιντε από εδώ, κλείστον! Από ποιο χωριό είναι η Φέη Σκορδά, ταιριάζει. Από το ίδιο με τον Τσεβελέκη. Άντε, ξύπνα. Τσεβελέκη, το πρώην πρώτο του Άρη. Το γιο. Γεια σου, Ρασλαμάροκα! Γεια σου, Ρασλαμάροκα! Τώρα τον έφυγε. Άλλο κατάντημα. Ο 039 λέει, κύριε Χρύσανθε. Εντάξει, θα τα πει, μη στεναχωριέσαι. Από τη στιγμή που κάνετε εσείς ραδιόφωνο, σημαίνει πως όλοι μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Σταμάτα να γαυγίζεις, λέει ο Γιώση. Φίλε, δεν, φίλε κάνω είμαι απλά, μαζί σου. Δεν κάνω απλά ραδιόφωνο. Είμαι μαζί σου, τεράστιο μήνυμα. Τεράστιο δόξα μήνυμα. Το Θεό, κάνω καλά ραδιόφωνο. Και γι' αυτό το λόγο έχω πάντα δουλειά. Διαφωνώ άλλη φορά. Άλλο ραδιόφωνο, άλλο δημοσιογραφία και ρεπορτάζ. Άλλο, έχει διαφορά τεράστια. Μα ραδιόφωνο κάνω. Και άλλο ραδιοφωνική δημοσιογραφία. Εντάξει, έχει διαφορά. Ναι, δεν κάνω μόνο λοιπόν ραδιόφωνο όμως. Ευτυχώς μπορώ να κάνω ναι και τηλεόραση. Μπράβο. Μπορώ ναι να κάνω και έχω κάνει και στον Α και λοιπόν στην TV 100. Ναι, φίλε, στον Α, 3,5 χρόνια. Εκεί είναι, εκεί είναι δημοσιογραφία, αυτό είναι. Άλλο ραδιόφωνο. Κανονικότατα. Μπράβο. Με αποκλειστικά τον Πατατούδη όταν έχει πάρει το ΠΑΟΚ το κύπελλο. Ναι. Με τον μπαμπά μας να μας κλειδώνει απ' έξω. Δημοσιογραφία, κανονικά. Ωραία, σωστό. Αυτό είναι, εντάξει. Αυτό άλλη είναι, εκπομπή κάνω το πρωί. Άλλο αυτό, άλλο. Άλλη εκπομπή κάνω το απόγευμα. Φοβάμαι ότι κάνεις και εδώ πέρα την ίδια και μεταφέρεται το κοιμήσικο. Τι. Επίσης σε ξεφτιλίζω. Το παλεύει λίγο. Ζήτα συγγνώμη. Η Πάολα είναι 35. Ζήτα τώρα συγγνώμη. Η Πάολα είναι 35. 34 στα 35. Χωρίς τα καλοκαίρια. Χωρίς τα καλοκαίρια. Η Πάολα είναι 35. Στη Σικιά. Σε φτυλισμένη εξιντάρι. Από τη Σικιά. Η Πάολα είναι 35. Από τη Σικιά. Αν πας να κάνεις καμάκι, μπορείς να σου φάξεις το ζωντανό. Κοιτάς, 35. Κοιτάς και... Έκανε την κόρη της 17 χρονών. Ωραία. Παναγιώτη, ναι. Ξεφτύλα. Χρήστο, ναι, κλείς το κομμάτι. Ναι. Θα το συνεχίσουμε. Γιατί ήταν το κομμάτι αυτό με το μήνυμα του φοβού δεν πάει. Καταρχάς, γραμμές είναι ανοιχτές. Όποιος θέλει καλή, έτσι. 2310-287-888. Οι διαγωνισμοί μας. Δύο εισιτήρια Άρης Παναθηναϊκός μπάσκετ το Σάββατο 6 ώρα. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσιο από το Opticon Express χωρίς quiz τίποτα. Έτσι. FM και όνομα τεπώνυμο. Άρης ή γυαλιά για τα δύο, αποστολή στο 54-526. Διάβασε το Θουβού, ο οποίος έχει βάλει ό,τι υπάρχει στο τέτοιο. Διαβάζω το μήνυμα του Θουβού που είναι πραγματική ανατριχίλα. Arsenal, Chelsea, Crystal Palace, Fulham, Tottenham, West Ham, Bradford, Millwall, QPR, Wimbledon, Charlton, Barnett, Leyton Orient, κλαίω. Sutton United, ανατριχιάζω. Πες μου, πού είδες τις Big Two μόνο στο Λονδίνο, ρε Χρύσανθε? Ξανά καλημέρα. Έχεις δίκιο, είναι Big 3. Θουβού. Δεν έχω λόγια. Υποκλίνω στο μεγαλείο σου μουσική. Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Μακεδονικός, Μέγας Αλέξανδρος Καλοχωρίου, Σμυρναϊκός Βαθυλάκου, ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, Μακεδονικός Γέφυρας. Πού τις είδες εσύ μόνο τις 3? Δεν είναι Θεσσαλονίκη αυτά που λες. Το Sutton, η Sutton το United Sutton ή το Leyton Orient είναι Λονδίνο. Leyton Orient είναι, ανατολικό Λονδίνο. Hey. Ωραία. 3 χιλιόμετρα από τη West Ham. Και το μακεδονικό γέφυρας είναι δυτική Θεσσαλονίκη. Μπαρμπαδέλια, μη μαλώνετε. Ηρεμήστε. Κυριούλη, Κυριούλη. Leyton Orient είναι παραδοσιακή αντιπαλότητα με West Ham.
στα παπάκια μας. Και ζητώ από τον Παναγιώτη να πει το ποιο? Επώνυμο του ποδοσφαιριστή ναι. που μου πιστόλιασε ζώνη, τη λέει τον Όρια. Τζον Παλίκαρος. Τζορτζ Παλίκαρος. Τζορτζ, συγγνώμη. Αγγλοκύπριο. Το τάμπλετ και καλημέρες στον ακροατή. Που ήθελε και να βγούμε μαζί. Σε ξεφτιάξει. Ναι. Φυσικά. Ωραίο, αφού σε είδε ότι. Ο Παλίκαρος. Ότι ανταποκρίνεσαι. Ο Παλίκαρος του φάγε τη ζώνη. Τι, για κάτι, τι ανταποκρίνεσαι. Όταν λες σου φάγε τη ζώνη, τι εννοεί. Στην έβγαλε. Όταν λες σου φάγε τη ζώνη, πώς την πήρε τη ζώνη. Απ' το άπειρο. Την έβγαλε εσύ ή την έβγαλε αυτό. Μα αυτά όλα θέλω να σα σκίσω. Με αυτά όλα ανθρώπου και εμένα, με σκίσει εσύ. Ο Παλίκαρος λες μου βγάλε τη ζώνη. Και μετά αφού στην έβγαλε τη ζώνη, τι έγινε. Τον είδαμε στην ευκαρπία. Μου βγάλε ή μου φάγε τη ζώνη. Σου φάγε τη ζώνη αφού στην έβγαλε. Βγάλε τα ακουστικά, μου δεν ακούς, βγάλε τα ακουστικά. Την έφαγε αφού στην έβγαλε. Από το μαγαζί βρε βλάκα που κρατούσα ως υπεύθυνος. Βλάκα. Γιατί τόση ώρα προσβάλλεις. Βλάκα. Ότι μου φάγε τη ζώνη και σου πει. Οι άλλοι την πάρουν του τρώει μακαρόνια, ο άλλο τη ζώνη. Κομπρέσο λίγο χαμήλωσε του δύο. Ειδικά τον Παπαδόπουλα είναι. Ήταν αυτό πάλι. Εδώ. Μην πα πολύ κοντά. Και εσένα αρέσει τα μικρόφωνα. Εντάξει, Μπαρμπαδέλη. Περιμένει ακροατή. Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές, περιμένει ακροατή να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίζετε. Εσύ το ξέρεις τι ακούγεις πολύ καλύτερα τώρα. Με όταν είναι έτσι. Ωραία. Ωραία. Πάμε γραμμή, καλημέρα. Ωραία, γελάσαμε. Σε 10 μέρες. Καλημέρα. Γεια σου, φίλε. Γιάννης από Καλαμαριά, πάω. Φίλε. Ρωμανίστα. Α, Ρωμανίστα. Ναι. Ρωμανίστα από τη Δυτική Αττική. Τιμή μας η καμάρι μας με τέτοιους ακροατές. Πάμε, Ρωμανίστα. Η ζώνη ήταν μαύρη, να φανταστώ. Μαύρη Νίκος Αποστολόπουλος. Δεκαντάν. Ξέρεις τι είχε γίνει. Τρύπες. Να σου πω απλά να ξέρει. Το Μιγιάγκη ήταν η ζώνη. Είχε έρθει εδώ η Λέιτον Όριεντ η Κάπα 17. Ναι. Και παίξανε με τον Άρη και με τον Πάοκ. Ήμασταν με τον Παναγιώτη τρεις μέρες μαζί τους. Παντού. Μαζί τους τρεις μέρες. Με προπονητή τεράστιο Τζεφ Πάικ. Πρώην ναι. West Ham. Ο μέσος. Και εγώ τότε κρατούσα ένα. Μαγαζάρα, όχι μαγαζί. Μαγαζάρα, το άπειρο στην Τζιμισκή. Θυμάσαι με τα φανζίν που ερχόμουν ναι, το ποδήλατο ναι. και τα έπαιρνα. Και το παλικάρι αυτό, Αγγλοκύπριος, Τζορτζ Παλίκαρος, θεωρούταν ταλέντο τότε τη λέει τον Όριεντ, Ρωμανίστα, πήρε δύο ρούχα. Μάλλον ένα ρούχο και μία ζώνη. Και μου λέει τα λεφτά για τη ζώνη, στα δίνω το απόγευμα. Λέω, οκ, okay, ζώνη Νίκος Αποστολόπουλος, κάτσε καλά ζώνη. Την παίρνει και τελικά δεν μου τα έδωσε ποτέ. Την πλήρωσα εγώ τη ζώνη. Να είναι καλά το παιδί, δεν πειράζει. Δεν έκανε και καρδιά. Από ό,τι ξέρω, παρακολούθησα γιατί δεν βλέπω. Πλήρωσε τη ζώνη όπως πλήρωσε και άλλους στα γυαλιά τα Aviator, ήταν Παπαδόπουλα. Είχε διάφορα, ναι. Μαϊμουδέιτορ, Ρεϊμπανέιτορ. Τη φάγαμε καλά. Τα οποία ξέρει ποτέ έγιναν στη μόδα, το θυμάσαι φαντάζομαι. Top Gun. Ποτέ έγιναν. Όχι, Top Gun ήταν ναι, και American Optical. Ναι, ρε. Ναι. Top Gun. Και θα βγει και δύο τώρα. Όχι να το πενευτώ. Είχα σκάσει μύτη σε άδειά μου από το ραντάρα το πήλιο με αμερικάνικο Levi's, αμερικάνικες μπότες και fly jacket αμερικάνικο και γυαλιά Ray-Ban. Από αυτό βγήκε το τραγούδι. Αμερικάνος με μπότες και τζίκα. Δεν κάνω πλάκα. Οι μισές γυναίκες, του ντεπό ήταν λιπόθυμες. Δεν κοροϊδεύω σοβαρά. Σου λέει τι να του πρωτοφάμε. Γυαλιά, τη ζώνη, τις μπότες. Καλορωμανίστε τώρα ακούς τις βλακίες του άλλου τώρα. Φαντάσου το Μάριο λίγο με αυτή την αμφίεση με το fly και με τα aviator και να είναι πάνω στη μοτοσυκλέτα σαν Tom Cruise από την ταινία. Ναι. Φοβερό, μαλή Τσάρλι Νίκολας, τέτοια πράγματα. Μαλή είχα, κάτσε καλά μαλή είχα. Τότε ξέρεις τι μαλή είχα. Μάρια, έχεις φωτογραφία με μαλλί. Έχω, ναι. Έχω. Πρέπει να την ανεβάσεις. Και κάποια στιγμή, μόλις είναι έτοιμο το site μου, το κακό είναι ότι θα ανεβάσω φωτογραφία με πολύ μακρύ μαλλί κάτω από τους ώμους. Το site σου θα το χειρίζεις εσύ ή όπως ο άλλος που χειρίζεις. Site ή σελίδα στο Facebook. Απλά οι φωτογραφίες είναι ασπρόμαυρες. Όσα παίρνει ο άνεμος, οπότε τέτοιες τέτοιες. Αναλαμβάνω το τέτοιο, το marketing του site σου για να πουλάμε. Ναι, θα τα πεις, μη στην χωρίες. Ήταν περίπου 10 μέρες πριν πάω στο live του Rory Gallagher στο Palette Sport. 83. Ναι. Τι site όμως, δεν μας είπες, θα ανοίξει social media σελίδα ή κανονικό site, ασλαμάς.com. Surprise! Θα είναι πολλά πράγματα, θα δεις. Ρωμανίστα, Ρωμανίστα. Απλά θα είναι σε έντυπη μορφή. Δεν θα, επειδή κάτι τσαλτίδιδες και κάτι τέτοιοι θα πάθουν. Εγώ θα χαρώ. Μακάρι. Και ίσα ίσα, σου λέω από τώρα αναλαμβάνω το marketing. Ναι. Γιατί θα πουλάει σαν τρελό. Αν το marketing, ναι. Θα έχεις αλαμπουτάρι διαφημίσεις, θα είναι σπαμαρισμένο όλο το site. Όταν το αλαμπουτάρι λοιπόν που το υποβιβάζεται είναι τόσο γεμάτο σε διαφήμιση, σκέψω αν έχω ασλαμά για προϊόν πώς θα πάει. Βέβαια. Σωστό. Δεν το υποβιβάζω. Επειδή είπες μπουτάρι, να πω κάτι. Κυκλοφορούν κάτι βλακίες τελευταία στο διαδίκτυο. Η Μαρία Ιωαννίδου, με την οποία παντρεύει ο Γιάννης ο Μπουτάρης. Τράβο Μαρία Ιωαννίδου. Τράβο μαλλί. Ναι. Δεν είναι η πρώην σύντροφος του σκορεμένου του Φρέντι Γερμανού και πολύ. Πολύ, ούτε πολύ σελειδοποιώ στο Μέτροσπορ. Χορεύτρια. Ούτε σελειδοποιώ στο Μέτροσπορ. Είναι
Κοσμηματοπόλη. Και είναι από εδώ, από Θεσσαλονίκη, έτσι. Okay, Ρωμανίστα, αυτά. Πριν κλείσουμε, αν κάποια στιγμή βρεθούμε στη ζωή μα εμεί οι δύο και σου δείξω τι πράγματα έχουν για Ρώμα, θα κλάψει να ξέρει. Θα τρελαθεί, άστο, δεν υπάρχει θέμα. Καλά, είμαι σίγουρο. Έτσι, μπράβο. Είμαι σίγουρο. Να πω κάτι τελευταίο. Κλείσει γιατί περιμένει φίλο και άλλο. Το οποίο πρέπει να το πω πρώτο βασικά, αλλά τέλο πάντων, άμα θέλετε το αναπτύσσετε κι εσεί. Σχετικά με αυτό που λέγατε με Big Five κτλ. Πιστεύω αυτό που μένει στο τέλος είναι και οι τίτλοι, είναι και η διακρίση, εντάξει, αλλά παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο κόσμος. Δηλαδή, άμα είναι να κάνω εγώ σύγκριση, να πω σε κάποιους στην ηλικία μου, ποιο πιστεύει σε μεγαλύτερη ομάδα, η Λάρισα ή η Ηρακλής. Πιστεύω ότι η πλειοψηφία θα πούνε Ηρακλής, παρόλο που η Λάρισα έχει περισσότερους τίτλους. Ναι, σωστά. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Σωστό. Ούτε όμως τον Απόλλωνα Αθηνών μπορείς να τον πεις μικρό. Ναι. Μπορεί να μην έχει κόσμο, αλλά η ιστορία είναι τεράστια, έτσι δεν είναι. Εντάξει. Ωραία, δεν το λες και μεγάλη ομάδα, βέβαια, εντάξει. Ναι, παλικάρι μου, ωραία. Είναι μεγάλη συζήτηση, άλλη φορά. Ναι, ναι. Καλώς. Ωραία, Ρωμανίστα, να είσαι καλά. Φιλιά στην Δυτική Αττική. Μπράβο. Επόμενη γραμμή, καλημέρα. Στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Νίκος, Λίβερπουλ. Νίκος, ο παδός της Λίβερπουλ. Άρα δεν υποστηρίζεις τίποτα ελληνικό, μόνο Λίβερπουλ, έτσι, ωραία. Και ΑΕΚ. Λίβερπουλ και ΑΕΚ, λοιπόν. Από ποια πόλη είναι, Νίκο, ή ποιο χωριό, κάτι, Κομόπολη, κάτι. Από Λάρισα. Από Λάρισα. Σ' ακούμε. Ναι. Λατρεμένη Λάρισα. Είσαι Λάρισα και υποστηρίζεις την ΑΕΚ. Στις επόμενες μέρες. Σπάνιο είδος, αλλά ναι, γιατί όχι. Ερώτηση. Πες μου. Ζήσαμε εκείνες τις εποχές του, η δεκαετία του 80 που παίζαν μεγάλη μπάλα και οι δύο οι ομάδες. Το 88, 90 εκεί. Με Καλαμάρα να κάνει και εκείνες τη Λάρισα. Καλαμάρα. Πώς το λέγαμε, Μαρία. Ναι, ο Καλαμάρας. Ο Καλαμάρας. Μία ερώτηση δεν πιστεύω. Μία ερώτηση. Να ρωτήσει κάτι ο παραγωγός σχετικά με την πόλη σου. Είναι ευκαιρία, έχουμε άνθρωπο από τη Λάρισα. Έτσι, ποιο είναι το υπέροχο free press που έχετε στη Λάρισα και δεν το έχει Θεσσαλονίκη και το ζηλεύω. Α, το free press δεν το ξέρω εγώ, Μάριο, ποιο είναι. Δεν πηγαίνω για καφέδες, δεν πίνω καφέδες. Το πεζοδρόμιο δεν το βλέπεις πουθενά στην Θεσσαλία. Όχι. Έχετε το πεζοδρόμιο που δεν υπάρχει, του Γιάννη του Μαρκούτη. Απίστευτο. Πάμε, στη συνέχεια θα κάνω άλλη φορά στο πεζοδρόμιο αφιέρωμα. Πάμε. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τη Λίβερπουλ τη δεκαετία του 80. Ναι. Γιατί με τα φιλαράκια μου, ξέρω εγώ, το συζητάμε και τους λέω το 80, μας αποκαλούσαν στις περιγραφές τους στους αγώνες κόκκινους διάβολους, δεν λέγαν τη Λίβερπουλ. Ναι, εδώ, μόνο στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα, πουθενά. Μόνο εδώ. Μόνο στην Ελλάδα, πουθενά άλλου. Προσπαθώ να τους το πω και με κοροϊδεύουν. Γιατί ήταν οι δημοσιο... Όπως και με την Everton, δεν ήταν οι. Δεν είναι εφοπλιστές. Είναι τόφις. Ναι. Είναι τα γλυκά. Γιατί είναι, ήταν οι ήταν δημοσιογράφοι όπως το Τσαλτίδης. Ναι, επειδή αυτοί άρχισαν να βλέπουν μπάλα, έγιναν Manchester από τα 30 και μετά από το Champions League και μετά, κατάλαβες. Δεν ξέρουν ότι το 80 εμάς μας λέγαν κόκκινους διάβολους και προσπαθούν να τους το πω και λένε όχι, εμείς είμαστε κόκκινοι. Μα δεν έχει να κάνει με αυτό, έχει κάνει με τη βλακεία, Νίκο, ότι δεν ήξεραν. Ναι. Και δεν υπήρχε και ενημέρωση σχετική. Από πού να μάθεις. Αγοράζαμε μόνο περιοδικά και αυτοί οι δημοσιογράφοι που ήταν στην ΕΡΤ δεν είχαν ιδέα, δεν αγοράζαν και περιοδικά πολλές φορές. Ναι, έχει να κάνει, σου λέω, ότι είναι στην ηλικία μου, δηλαδή 43 χρονών περιοδικά. Και δεν ξέρουν, δεν βλέπαν μπάλα του 80. Γίναν μετά, όταν άρχισε το Champions League. Αυτό θέλω να σου πω, κατάλαβες. Ποιος έβλεπε μπάλα μετά το Champions League. Πότε που το πήρε η Manchester το 98, πότε το πήρε μέσα στη μεγάλη ανατροπή. Παλικάρι μου, Νίκο, μπλέκεις δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο Γιάννης ο Αργυρίου, τον καλημερίζω και του στέλνω τα σέβη μου. Ο Γιάννης ο Αργυρίου. Ο Σεφερλής του Αργυρίου και ο Διακογιάννης που λέγα. Που... Ο Διακογιάννης ποτέ. Ήρθε ο Σεφερλής είναι άλλος. Ο Σεφερλής. Ο Μάρκος Σεφερλής. Ο Σεφερλής είναι ο ηθοποιός. Ο Σεφερλής. Όχι ο ηθοποιός. Ο Σεφερλής. Ναι ρε παιδιά. Ο δημοσιογράφος. Παιδιά να μιλήσω λιγάκι. Ας τον αλήθεια. Επειδή το ξέρω και ήμουν μπροστά. Είμαι με την Εθνική Αγγλίας μαζί τρεις μέρες παντού. Μαζί τους. Ναι. Είναι μπροστά ο Σεφερλής. Ναι. Και δεν έχει γκρι με ποιον να μιλήσει, ποιος είναι και τι να πει. Ναι. Ήξερε τρεις βασικούς παίκτες ο άνθρωπος. Ναι. Εντάξει. Ναι. Που τον σέβομαι. Mm. Τον σεβόμουν και τον σέβομαι. Αν τον ξεφτέλησα τώρα. Ο Στράτος. Εντάξει. Γιατί να πει την αλήθεια. Δεν ξέρανε. Εγώ απλά είχα την ενημέρωση επειδή αγόραζα κάθε εβδομάδα 30 βρετανικά έντυπα. Έτσι, μπράβο. Okay. Αυτό. Εσύ είσαι, το ξέρω ότι είσαι κυκλοπαίδεια σε αυτά, γι' αυτό ήθελα να σε. Βέβαια. Και κάτι άλλο, Μαρία. Είδες την εκπομπή Pressing τη Δευτέρα μετά. Δεν πρόλαβα. Το γύρισα μόλις τελείωσε. Άκου λίγο, Μαρία. Είχε τον Γιώργο του Μαυρόπουλο και έπαιρνε συνεντεύξεις από τους παίχτες, ξέρω εγώ. Από τους παίχτες της Ξάνθης μετά τον αγώνα. Α, το είδα. Σύνδεση... Τα είδα στον Άννα αυτά. Τα είδα στον Άννα. Αχ, Μάρια, τι γέλιο έριξα που, έπαιρνε, που πήρε τον παίχτη της Ξάνθης, τον Παύλο Ντελούκα, και δεν ήξερε ότι ήταν ξένος και το μιλούσε στα ελληνικά. Σταγητό, είδες. Α, έγινε αυτό.
Εντάξει, αυτό. Αυτό. Ναι, αλλά ούτε Λούκας περίμενε. Ναι. Είναι εδώ πέρα 1,5 χρόνο. Σου λέει κάτι θα ξέρει. Μπορεί να μην ξέρει. Όχι, δεν είναι όπως ο Μπάγκεβιτ που όταν θύμωνε μιλούσε σέρβικα. Άκου, Μαρία, και του λέει. Και του λέει, κάνει νόημα ρε παιδί μου, παίχτης να φέρει ένα μεταφραστή και του λέει ο δημοσιογράφος ο Γιώργος, όχι εντάξει θα μιλήσω εγώ αγγλικά. Και να αρχίσει ρε Μάρι ο διάλογος και άμα δεις πώς κρατιέται, πώς κρατιέται ο παίχτης να μην γελάσει και χαμογελάει και δυστυχώς κρατιέται. Δυστυχώς αυτό δεν το είδα, είδα τους προπονητές μόνο και τον Κούγια με τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Αν βρεις κενό χρόνο Μάρι πάτα το Big Pressing της Δευτέρας και μετά το 1 και 7. Θέλω να το δω, θέλω να το δω. Μάριε, το Γιώργο το λατρεύω, τον ξέρω από 5 ετών. Θα πεθάνεις Μάρι, είμαι σίγουρος. Άλλο, λέω. Τα αγγλικά του Γιώργου είναι... Αυτός ο Γιώργος Μαυρόπουλος πρέπει να είναι μεγάλη μορφή, έτσι. Είναι λατρεμένος Γιώργος, τον ξέρω από 5 ετών. Να σε καλά, διάβασε Μάρι το μήνυμα. Ο Θωμάς Τόντον λέει ότι το περιοδικό αυτό που λες βγαίνει στην Καρδίτσα. Ξεφτύλα. Το περιοδικό αυτό, ναι. Θωμάς Τόντον, βγαίνει στην Καρδίτσα, πάει σε όλη τη Θεσσαλία. Α. Ο Γιάννης ο Παλαχούτης είναι από τη Λάρισα. Μάλιστα. Καλημέρα, αγαπημένα Ρωμά. Εντάξει, και πηγαίνει και σε όλα τα χωριά. Διάβασε το μήνυμα με στόμφο, διάβασε. Ναι, στο διαβάζω. Επίσης, Κυριάκος Λίντς και Άρης λέει: η Φέη Σκορδά γεννήθηκε στο Κιλκής, αλλά έχει καταγωγή από τα Πορόγια. Ερεσί Κυριάκο, εδώ πέρα τώρα δίνω point στον Χρύσανθο. Εντάξει, άρα εγώ είμαι από τη Μικρά Ασία. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, εγώ, αλλά καταγωγή, έχω καταγωγή από τη Μικρά Ασία. Ο παπάς μου ήταν από την Προύσα σχορεμένος. Έλα. Τι από την Προύσα, ναι. Και εμένα προσωπικά. Λοιπόν, μήνυμα και πάμε στη γραμμή. Ο παππούς μου την Προύσα. Κάνα κομματάκι θα ακούσουμε. Έλα, διάβασε. Ναι. Καλημέρα στα παλικάρια. Θα ήθελες να είχες δημοσιογράφο σαν τον Χρύσανθο στην ομάδα σου. Έχω χαρίτονα. Προχώρα. Χρύσανθε γερά, εσύ θα σταματήσεις. Α, αυτό μου αρέσει, το πάω ξανά. Χρύσανθε γερά, εσύ θα σταματήσεις την προπαγάνδα στον Βορρά. Έλα ρε Αθηνά. Λέει η Αθηνά από το κυτρινό μαύρο ελευθέριο κονδυλιό. Ναι, αλλά πριν 38 λεπτά είπε κάτι ακρεφνό. Πώς το είπες, μια λέξη που χρησιμοποιείς Μάρη, μια που χρησιμοποιείς. Ναι, έτσι, μπράβο. Ναι, και λέει, το κατάλαβαν αυτό στο κορδελιό. Αθηνά δεν το έκανε. Δεν είναι γνωστό για τα αργιανάκια. Άδεινο. Τα αργιανάκια τα καταλαβαίνουν. Άντε ρε κακομίρι, μπαρμπαδέλη. Θα πεις καμιά λέξη. Πάμε στον ακροατή. Άντε ρε κακομίρι. Όλε πάνε αυτέ τι τρει εξαρτήσει. Πάμε στον ακροατή. Αθηνά καθημερινά ανεβαίνει στην εκτίμησή μου. Αδερφέ, όνομα και μάλλον το απάντησε το Γιώσι. Λοιπόν, Γιώργος ΠΑΟΚ από Ξάνθη. Νάκος. Ξάνθη. Ο παδός του ΠΑΟΚ προφανώς δεν γεννήθηκε στη Ξάνθη, μένει στη Ξάνθη. Όχι, γεννήθηκα στη Ξάνθη. Την ομάδα ποιος την έχει. Κακομύρι, 80% ΠΑΟΚ είναι εκεί. Την ομάδα ποιος την έχει τώρα, την Ξάνθη. Ο Παδόπουλος την έχει, ποιος την έχει. Γιατί ο Κούγιας έλεγε κάτι άλλο. Άρα Γιώργο είσαι ξανθιώτης γέννημα θρέμα ο παδός του ΠΑΟΚ, έτσι. Δεν εννοώ αυτό. Μάλιστα, να δώσω χαιρετίσματα στον Παναγιώτη. Σε μένα. Ναι, με ξέρει κιόλας. Α, κατάλαβε. Πήγε το μυαλό μου να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει. Να σου δώσω και μεγάλα συγχαρητήρια που κάθεσαι και αντέχεις. Βέβαια. Ναι, ρε, αντέχει πάρα πολύ. Πες αυτά, πες τα. Ας να μιλήσει το μεταξύ του. Ας να μιλήσει τον άνθρωπο. Εσένα σε πάει πολύ να ξέρεις, αυτό είναι συγκροτήμα και δεν έχει ασχολείται. Θα μιλήσω εγώ ή θα μιλάτε. Θα μιλήσει εγώ. Ό,τι θέλουμε θα γίνεται. Και κάτι διαφορετικό. Θέλω να δώσεις πολλούς χαιρετισμούς στον Άγγελο το Μουρβάτη. Καλά, εντάξει. λοιπόν, να δώσω συγχαρητήρια στον Παναγιώτη που κάθεται αντέχει εκεί τους δύο αντιπαοχτσίδες. Μπράβο, ναι. Έτσι, και σένα ρε ασλαμά που αυτά που λέει το στόμα σου για τη Λίβερπουλ, δηλαδή, Θεέ μου. Αλήτη. Για σφαλιάρες κανονικά. Θα του δώσω και συγχαρητήρια που αντέχει και το φίλο του τον Πυθαγόρα. Έτσι, μπράβο. Ναι. Ναι. Δηλαδή εντάξει, τα μαρτύρια του Ιώβ τραβάει αυτός ο άνθρωπος. Ο Παπαδόπουλος. Ο καημένος. Αφού τώρα θα πει στη Φάλαινα. Ήρθε στο γάμο τώρα, ήρθε στο γάμο, τερλίκωσε και έφυγε. Θα τον καταπιεί η Φάλαινα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Τα ξέχασε αυτά, τα ξέχασε. Έφαγε τα μπιφτέκια του Ασλαμάς, τον έβλεπα εγώ. Όρθιος. Αυτός είναι, το ξεκατάλαβα ποιος είναι ρε. Αφού είχε το Σακηδιάκη νομίζω να είναι φωτογράφος. Όχι ρε παιδί, είναι καλεσμένος είναι. Ρε φίλε... Μήπως έχεις και μπιφτέκια στο σακίδιο. Όχι, έβαλα όμως 5 πεζέδες. Με τρόπο. Με τρόπο. Ωραία. Αλλά πολύ, εντάξει, από κοντά ο Ασλαμάς είναι πάρα πολύ ευγενικός. Ω, ναι. Ωραίος. Καταστικός άνθρωπος. Εντάξει, αλλά από το ραδιόφωνο το τι λέει το στόμα του για ΠΑΟΚ και Λίβερπουλ, δηλαδή να τον καριδώσεις είναι. Ναι, έτσι μπράβο. Ναι. Έχει, δεν ξέρω τώρα, δηλαδή έχει, έρχεται η Άρη ΠΑΟΚ ας πούμε. Δεν ασχολιέται κανένας. Έχει ακόμη. Δεν έχει νόημα. Μα ζαλίζανε. Τρεις εβδομάδες τώρα αυτά λένε. 21 Οκτωβρίου έχει ακόμη. Έχει ναι, ακόμη. Και κάτι βλακίες άκουγε εκεί. Big Five αυτό από πότε έχει προκύψει. Α, μαζί σου, μαζί μου είσαι. Βλακία δεν είναι το Big Five. Τι Big Five.
Η Ελλάδα είναι. Η Ελλάδα είναι Big Two. Αυτό είναι η Ελλάδα. Τέσσερις ομάδες είναι. Όχι, όχι. Πόσα πρωταθλήματα έχεις εσύ που είσαι στους τέσσερις, ε? Εγώ έχω δύο. Εσύ πόσα έχεις? Τρία. Τρία. Κάτσε να. Τρία. Ποιο, ένα που έπαιξε στο 46. Εσύ έπαιζε στο 46. Εσύ έπαιζες, εσύ! Έπαιζες εσύ! Γιώργο, αν το έπαιρνες εσύ το 46, δεν το μετρούσες! Γιώργο! Τι θα έλεγες, έπαιζα με λιγότερους! Γιώργο, στο ένα... Άντε βρε καημενούλιδες που λέει και εδώ ο κυριούλης! Γιώργο, στο ένα... Άντε βρε προπαγανδιστές! Πότε ιδρύθηκες ρε, δεν ιδρύθηκες το 26! Γιώργο! Ρε Γιουβαρλάκι που θα πεις καημένε! Γιουβαρλάκι! Τώρα μου κάνεις τη μούρη κρέας! Γιώργο! Γιώργο, στο ένα πρωτάθλημα. 1,90 γιουβαρλάκι, άλλο να μου πεις. Στο ένα πρωτάθλημα του Άρη η απονομή έγινε στην Κομαντατούρ και στο άλλο στο Γράμμο Βίτσι. Οι Γερμανοί έφυγαν το 44, Μάριε. Τι σου λέει. Οι Γερμανοί έφυγαν το 44. Κάτσε ένα χαρί λιγάκι. Ναι, αλλά οι δοσύλλογοι ήταν εδώ ακόμη. Και είναι. Οι δοσύλλογοι είναι ακόμα. Ακόμα και μάλιστα οι δοσύλλογοι τώρα είναι αριστεροί. Φίλε. Αυτοί που οι παππούδες τους πολεμούσαν και τα λοιπά, τώρα είναι αγκαλιά με τη Μέρκελ. Άντε κι εσύ! Άντε ψευτοαριστερέ! Άντε! Λοιπόν, μήνυμα του Θουβού, γιατί έχει ψωμί. Τι ψωμί. Η Αθηνά από το Κορδελιό είναι ικανή να στείλει μήνυμα και να λέει Αμερική γερά, εσύ θα σταματήσεις τους πολέμους στον κόσμο. Λέει ο Θουβού με αφορμή το μήνυμα ότι ο Χρύσανθος θα σταματήσει την προπαγάνδα στο Βορρά. Η Αθηνά από το Κορδελιό. Αθηνά στο η είπα... μόνη που μπορεί να σταματήσει τους πολέμους στον κόσμο είναι η Αμερική. Έτσι, εσύ πες ότι δεν είναι αυτή. Break. Ή μήπως η Ρωσία που θέλει το Άγιο Όρος να γίνει Ρώσικο. Έτσι, δεν τα λέτε. Και να μπαίνουν και γυναίκες. Και να μπαίνουν και γυναίκες μέσα. Ντροπή. 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 Παπαδόπουλα, παρετήσου. Ιβάν Ιγνατίεφ Ξαφνίδη. Μα δεν πρέπει να πάτε εκεί πέρα. Να χορτάσει και ο Κοσμάκης. Εμείς μέχρι το λαιμό, μέχρι τη μύτη, μέχρι τα λουδούνια είμαστε. Α, τα Παπαδόπουλα. Α, τα Παπαδόπουλα. Με το Άγιο Όρος το θέλει να το κάνει η Ρωσία. Εδώ πέρα μέσα. Άντε. Άντε. Επιστροφή στο στούντιο, αδέρφια. Με ποιον ποδοσφαιριστή ήταν παντρεμένη? Με τον μελαχρινό στόπερ του Άρη με τα πολύ πολύ έντονα φρύδια. Πες τον, κόλλησε. Πες τον, πες τον μόνος σου. Φρύδια. Ναι ρε, εδώ τον έχω μπροστά μου τώρα. Πιο καλά τον βλέπω από ό,τι βλέπω τον Κιώση απέναντί μου. Στρατιλάτης. 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 Χαιρετίσματα στη Σούζη. Σούζη, καλημέρα, να είσαι καλά. Επειδή είπατε για δημοσιογραφία και τηλεόραση και τα λοιπά, μαζί με τη Σούζη ήμασταν πόσα χρόνια στον Αλφα. Μπράβο. Αυτό με τώρα τι είναι, τεκμήριο ότι είσαι δημοσιογραφάρα, ας πούμε. Δημοσιογραφάρα δεν είμαι. Α, εντάξει, okay. Αλλά δημοσιογράφος είμαι. Ωραία. Λοιπόν, δεύτερη εκπομπή. Κάποιοι άνθρωποι. Απλά κάποιοι με ζηλεύουν. Κάποιες εταιρείες μας στηρίζουν. Γιατί... Όχι ο Μάριος. Παιδιά, αλλά είναι αλήθωρος. Γιατί παιδιά, τα μηνύματα για το εισιτήριο Άρης Παναθηναϊκός, τα δύο εισιτήρια, λίγο πιο αραιά. Ο Μάριος θα μπορούσε να έχει 5 δουλειές αυτή τη στιγμή, αλλά είναι λίγο τεμπέλης. Έχουν πέσει όλα. Σε αυτό έχεις δίκιο. Λοιπόν, έχουν πέσει όλα 5, τα μηνύματα όχι μαζί. Μία. Προσέξτε 5 δουλειές. Θα βγάζει 5.000 το μήνα. Πρώτη νέμε. Με την οξυδέρκεια. Δεν γίνεται. Όχι, πρώτη νέμε στο site που γράφει. Όχι, και εκεί στις Κυριακές που πηγαίνεις θα μπορούσε να τα παίρνει διαφορετικά. Τώρα άστο, τώρα κάτσε. Πέρασε το τρένο. 35 χρονών. Τι έγινε κοινό αν το δούλευες, τρένο. Αν δούλευε κανονικά τα 35 χρονών. Τα περνούν. Αλλά 8ωρο. 12ωρο, 12ωρο. Εσύ θες 2 ωρίτσες και μετά. Πάω το φεστιβάλ και μετά. Τι μουσικές. Καθένα βέβαια. Πρέπει να κάνει αυτό που το αρέσει και να αγαπάει. Παραβάει καρδούλα. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, περιμένει ένας φίλος. Μην ξεχνάς, δίνουμε 2 εισιτήρια για το Άρης Παναθηναϊκός. Και γίνεται ήδη χαμός. Και ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Το απόγευμα στέλνουν εδώ. Από τα Opticon Express. Ποιος θα πρωτομπεί. Ασφάλεις Μαργαριτόπουλος. Είναι κοντά μας. Ναι. Η Ασφάλεις Μαργαριτόπουλος μεριμνούν και για το εξοχικό σου, το οποίο το έκλεισες και θες να νιώθεις ότι είναι. Ότι διάγει ασφαλή ζωή το εξοχικό σου. Έτσι. Ναι. Και σου προσφέρει σούπερ ασφάλεια από 80 ευρώ. Ναι. Πληροφορίες στο margaritopoulos.com και στο 2130-278-279. Και injection service. Και injection service είναι κοντά μας. Καθαρίζεις τα μπέκ του βενζινοκινητήρα σου και έτσι απλά εξοικονομείς καύσιμο και χρήματα στην injection service. Απόλλωνος 18, κάτω τούμπα στο κήπο του καλού. Injection service στο injectionservice.gr. Πάρε ό,τι πληροφορία θέλεις. Πάμε στις γραμμές, όνομα και ομάδα να λέτε. Ναι, καλημέρα, πάμε φίλε. Καλημέρα, αδερφέ, όνομα και καλημέρα. Ομάδα. Γιάννης Ηρακλής. Γιάννης, οπαδός του Ηρακλή. Ναι, ναι. Πάμε, έχω Γιάννη. Μια ερώτηση να κάνω για στους τρεις σας, γιατί λέγατε για μεγάλες ομάδες. Ναι. Οι μεγάλες ομάδες
προσδιορίζονται από τους τίτλους τους και από τον κόσμο τους και από όλα αυτά, σωστά. Από τη συλλογική μνήμη βασικά. Ναι. Ωραία. Έχεις δει εσύ πουθενά στον κόσμο μεγάλη ομάδα η οποία γιορτάζει παράδειγμα και είναι ερώτηση προς όλους και στους τρεις σας. Γιορτάζει το έπος της Arsenal επειδή πέρασε από την Arsenal κάποια στιγμή χωρίς να πάρει τίτλο, έτσι. Το έπος της Kaiserslautern. Πάμε στην δικιά μου ομάδα. Ναι. Καλό. Σωστό. Ωραίος. Σωστό. Ωραίος. Ναι. Μόνο που δεν μιλάμε μόνο για ομάδες, μιλάμε για συλλόγους. Για συλλόγους, αυτό δεν λέμε. Ο Έλληνας όταν λέει ομάδα είναι σύλλογος. Ναι, για σύλλογο. Κλείσε! Γιάννη! Κλείσε! Δεν ακούγεται καθόλου, δεν είναι αυτό τώρα. Τι έχετε κάνει, έχουν μπει και ένας ακόμα. Ας μπήκαν όλοι μαζί. Πάμε επόμενο, επόμενο. Γιάννη, δεν σε κόψαμε. Ξαναπάρε αν θέλεις. Ήταν πολύ ενοχλητικό. Ακουγόσουν εσύ τρεις φορές και άλλοι δύο πέρασαν. Όχι, είχε βάλει, είχε ενεργοποιήσει την κλίση να χτυπάει κλίση. Τότε τον παίρνουν. Τον παίρνουν τηλέφωνο. Ένας μπήκε ο άλλος στη γραμμή. Επόμενος. Πάμε στο κατανακρότη. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Ναι, αδερφέ, όνομα και ομάδα υποστηρίζεις. Λοιπόν, πήρα και πριν Γιώργος Πάοκ από Ξάνθη. Γιώργο, έχεις μισό λεπτό, είναι άδικο όμως γιατί περιμένει κι άλλο και είναι άδικο. Ναι. Ωραία, επειδή δεν με αφήσατε, επειδή πετάγεστε, είστε αγενέστατοι όλοι εκεί και δεν μπορείτε να κάνετε. Πεταγόμαστε στην εκπομπή μας ενώ μιλούσες 12 λεπτά. Ναι, μιλούσες πάρα φίλε. Πολύ, έχεις ακριβώς μισό λεπτό. Πάνε. Για πες την εκπομπή. Ωραία. Σου, να μην ξαναπεταχτούμε. Αυτές τις βλακίες για Big Five μην τις ξαναπεί ο κύριος εκεί, ο εκπρόσωπος του Άρεος, γιατί φάνηκε ότι πήγε ο ιδιοκτήτης του στο μεγαλωδί... στο διαιτητή εκεί τον Πορτογάλο και του λέει το πάω κάρις είναι ντέρμπι μέσα στα υπόλοιπα δεν είναι. Γιατί δεν είναι το αναγνωρίζουν ούτε ξένοι. Αυτό. Ωραία. Έγινε. Ωραία. Αυτοί εννοείς που διατήρησαν τον Κομίνη στους πίνακες. Αυτούς αναγνωρίζεις τώρα εσύ. Αυτόν που κράτησε είναι τον Κομίνη. Αυτός γιατί τότε σε έγραψε εσένα εκεί που δεν πιάνει μελάνη και κράτησε τον Κομίνη αφού είσαι μεγάλος. Γιατί η διοίκησή μου είναι λίγη εμένα. Καλάβες. Αυτά τα η διοίκησή σου είναι λίγη αλλά η ομάδα σου είναι μεγάλη. Ωραία και εμένα η διοίκησή μου είναι μεγάλη και η ομάδα είναι μεγάλη. Δεν βγάλεις άκρη από όλη πολιτική. Άντε πάνε στα πηγάδια. Έλα μην κοιμάσαι το χέρι. Στα πηγάδια. Επόμενη γραμμή. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Χαίρετε. Λίγο πιο δυνατά όνομα και ομάδα, φίλε. Καλημέρα, Δημήτρης Ηρακλάρα. Γεια σας, Δημήτρης. Ο παδός του Ηρακλή. Πάμε, Δημήτρης, ακούμε. Ο καθένας για την ομάδα του, είτε είναι Λίβερπουλ, είτε είναι Μπαρτσελώνα, είτε είναι Ηρακλής, ναι. Είτε είναι συμπολίτης, ναι. Κίτρινος ή ασπρόμαυρος, ισχυρίζεται ότι είναι μεγαλύτερη. Δεν το συζητάμε. Ναι, όντως, η καρδιά αυτό... σου, σε αυτό επηρεάζει η καρδιά σου. Είναι όπως οι μαμάδες που θεωρούν το γιο του τον πιο όμορφο του κόσμου. Μπράβο, ρε παιδί. Ακριβώς. Τι να κάνουμε τώρα. Ο καθένας λέει ότι η ομάδα του είναι η πιο καλή. Αυτό τώρα είναι... Στην καρδιά και στο μυαλό του, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Δεν μπορώ να του κατηγορήσω οποιονδήποτε τι είναι και πώς είναι. Όχι, ρε φίλε. Ο παοξής θέλει να λέμε ότι είμαστε μικροί εμείς και είναι μεγάλος αυτός. Άντε, ρε, τον άνθρωπο να μιλήσει. Αυτό θέλουν αυτοί. Καταρχήν είναι λάθος να εκφραζόμαστε με τέτοιες εκφράσεις. Δεν είναι καλό να το λες αυτό. Έτσι. Που ανέφερε την ομάδα, θα λες αυτό που πρέπει, όπως πρέπει. Ο εγώ ντρέπομαι να πω. Μπράβο, συμπολίτησα. Εναρμονίστηκα μετά. Μπράβο, λοιπόν. Αυτό είναι δικαίωμά τους όμως. Παρόλα αυτά, παρόλο που το κατηγορώ, είναι δικαίωμά τους. Έτσι. Γιατί ο καθένας νομίζει είναι εθεροβάμονες αυτοί. Ότι είναι ότι καλύτεροι. Εντάξει, ας είναι καλύτεροι. Εδώ σε πατάνε και σε λιώνουν το κεφάλι, έτσι κι αλλιώς το κάνουν τόσα χρόνια και πάλι άχτη δεν θα βγάλουν το άχτη τους. Ναι. Συμφωνούμε ή διαφωνούμε, γιατί έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, να ρωτήσω εγώ κάτι, συγγνώμη. Κρατώ τη λέξη εθεροβάμων για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Το κρατάω αυτό. Ναι, σωστός. Λοιπόν, σας παρακαλώ μία ερώτηση, αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει. Την άλλη εβδομάδα... Για κάποιους λόγους θα είμαι στο Λονδίνο και θέλω να παρακολουθήσω το West Ham Tottenham. Α, ναι. Πέστε μου έναν τρόπο να βρω εισιτήριο. Μαύρη αγορά. Κάποιος. Εκτός από τη μαύρη αγορά που φοβάμαι ότι δεν θα βρω. Φοβάμαι ότι δεν θα βρω. Μπες πρώτα στο site. Είναι και κάπως σοκαριστικό σε σένα να πας σε γήπεδο γεμάτο και λες πώς θα βρω εισιτήριο. Ναι, ναι, έχω πάθει ζημιά. Δηλαδή εδώ και ένα μήνα προσπαθώ να βρω εισιτήρια. Κατάλαβα, την ομάδα και δεν μπορώ να βρω εισιτήρια.
Δεν κατάλαβε, κάτσε Δημήτρη! Δεν κατάλαβε τώρα ο εθεροβάμονα! Τι φλακία σου είπε! Τώρα την κατάλαβα, την κατάλαβα! Ακούστε να σα πω. Παοξίζει, συμπολίτη ρε φίλε, συμπολίτη! Τόση ώρα σε φίλαγα, σε περίμενα στη γωνία. Οι Έλληνες που παρακολουθούν αυτό το άθλιο ποδόσφαιρο που πηγαίνουν στο γήπεδο και είναι 1000 άτομα και 2000 και οι Λονδρέζοι τα πιτάρουν, δεν έχει. Όχι, δεν μπορεί να βρει. Ναι. Τι βλάκες είναι αυτοί οι Άγγλοι, Ναι. Τι βλάκες είναι αυτοί οι Άγγλοι που πηγαίνουν και παρακολουθούν αυτό το εκεί όταν πας με λίγα λόγια, εντάξει. Όταν πας, ψάξ' το εκεί, παλικάρι. Ας μπεις στο site, μπες στο site της West Ham. Δεν υπάρχει, παιδιά, μπήκα. Μπες στο site της Tottenham. Μπήκα. Όταν πάει εκεί, ας δεις τα γραφεία τους εκεί πάνω. Πες, πάρε, άκου λίγο, πάρε μετά 23-10-287-888, ζήτα τον Ασλαμί, ο οποίος είναι κολλητός με τους Άγγλους, θα σου βρει ο Ασλαμάς. Σιγά ρε παιδιά, εγώ θέλω, περιμένετε να μου βρει, αγαπάς είναι το, δεν ξέρω αν είναι εύκολο. Εγώ είπα να μου πείτε γνώμη τι να κάνω, γιατί έχω εξαντλήσει όλες. Βες το, άκου λίγο. Βρει, το γήπεδο της West Ham, ξέρεις που είναι? Δεν είναι, η West Ham χρησιμοποιεί το δημοτικό γήπεδο του Λονδίνου. Αυτό λέω. Εκεί στο δημοτικό γήπεδο του Λονδίνου, άκουμε λίγο. Παίρνεις το 33, το λεωφορείο. Σε κατεβάζει. Δεν κάνω πλάκα, ρε. Απ' την αρχή σε κολλήσει. Περίμενε. Πας. Έχει μια πάμπα απέναντι. Θα είναι τίνγκα. Εκεί θα το δεις. Σταματήστε ρε. Πες το, γιατί περιμένει κι άλλο. Πες για να κλείσουμε, σε παρακαλώ πολύ, να πάμε στον επόμενο. Τίποτε, μισό λεπτό να ρωτήσω αν υπάρχει καμία λύση. Αυτό λέω. Όχι, δεν ξέρουμε καμία λύση, Δημήτρη. Όταν πας εκεί, πάνε στα γραφεία της West Ham. Πολύ απλά. Απ' έξω το βρεις. Και απ' έξω. Θα βρεις, σίγουρα θα βρεις. Καλά. Έγινε, σας χαιρετώ. Ευχαριστώ. Αν ξέρει κάποιο, σας πει. Έγινε, γεια. Μας ακούνε τώρα παντή της West Ham. Πάμε, επόμενη γραμμή. 55.000 κόσμο θα έχει τσιγκαρισμένο το παιχνίδι. Επόμενη γραμμή. Καλησπέρα, αδερφέ. Ναι. Μπάμπης Άρης. Άρης. Μπάμπης, ο παδός του Άριος. Καλημέρα, ναι, Μπάμπη. Ναι, ναι. Το Χρύσανθο λίγο θέλω να πω. Μπορείς, πες το να. Χρύσανθε. Μάλιστα. Με τον Κουέστα τι γίνεται, θα παίξει, δεν θα παίξει. Γιατί να μην παίξει. Φοβάσαι. Γιατί έχει το κάταγμα, ρε Χρύσανθε. Ποιο κάταγμα. Στο δάχτυλο το δεύτερο. Ποιο κάταγμα. Το έχουν βάλει όλες οι εθνικές πρωτοσέλιδες, το ποιο κάταγμα. Ωραία. Τι έγραψε το Λαμπάουτ Άρης. Δεν διαβάζω ίντερνετ. Καλά ρε αγόρι μου. Δεν διαβάζεις ίντερνετ. Καλά ρε αγόρι μου, δεν διαβάζεις ίντερνετ. Δεν έχω ίντερνετ. Δεν έχεις ίντερνετ. Όχι. Πόσο χρονών είσαι ρε. Θα μαλώσουν. 46. Και δεν έχεις ίντερνετ. Όχι. Πού ζεις ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε, κακό είναι. Πού μένεις. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Μένω σύνορα Αμπελόκηπος με Νέα Πολύ. Αφού δεν έχεις ίντερνετ, να ξέρεις, μπορεί να παίξει ο Παπαφλωράτος. Αμπελόκηπος με Νέα Πολύ. Αριανάκης, έτσι. Ακούσε εσύ. Ακούσε. Αριανός χωρίς να μαζί σου με Μπάμπη. Μαζί σου με Μπάμπη. Πώς γυρνάει από το γήπεδο. Θα παίξει, αγόρι μου, θα παίξει. Θα παίξει. Θα βάλει έναν ειδικό νάρθικα και θα παίξει. Ναι. Ναι. Γιατί ας πούμε χθες σ' άκουσα στο Λαμπαουτάρι. Μάλιστα. Τα απογεύματα σ' ακούω. Αλλά σήμερα δεν μπορέσω να σ' ακούσω. Και τώρα πήγα στο σπίτι, τώρα σε πήρα. Θα παίξει, θα παίξει. Κάνει ειδική θεραπεία τώρα. Σε μια εβδομάδα θα είναι έτοιμος. Θα βάλει και έναν ειδικό νάρθια και θα παίξει. Το βάζει τώρα μέσα σε πάγο. Και πότε θα γίνει η αποθεραπεία μετά, τα ντέρμπι, δηλαδή. Έτσι, έχουμε μπροστά μας. Μη δεν χωριέ. Ποια αποθεραπεία, τώρα την κάνει την αποθεραπεία. Δεν παίζουμε την Κυριακή, την άλλη Κυριακή παίζουμε. Αντιλαμβάνεται ο Μπάμπη. Με την Άγμη και με τον Ολυμπιακό. Θα παίξει το δάχτυλό τους. Κάταγμα είναι, το ρε, μικρό του δάχτυλάκι, ρε παιδιά, είναι. Ναι. Το μικρό δάχτυλο. Ναι, αλλά είναι κάταγμα. Ναι, αλλά είναι 2018. Βάζεις νάρθικα και παίζεις. Καλά σου λέει, είναι γκολκίπερ όμως ο άνθρωπος. Ρε, κάταγμα. Κάταγμα. Δεν έχει ρημιάξει το χέρι του. Δεν κρέμεται το δάχτυλο. Κάταγμα. Εντάξει. Χρυσανθέα. Μπάμπη, είσαι δικός μου, σε λατρεύω. Εννοείται. Άλλο, ρώτα. Έλα, παλικάρι μου. Τι άλλο θες να πεις. Με Βέλες τι γίνεται. Με Βέλες. Από θεραπεία. Όχι, αυτός. Από θεραπεία για αυτός. Εντάξει, εκεί δεν έχουμε πρόβλημα. Εκεί έχουμε ζήσει και Σόουζα. Εντάξει. Και μαυράει έχεις. Μιλάμε για καλά και μαυράει, αλλά μαυράει την έκανε την πατάτα με τον Πανιόνιο. Ναι, να τον διώξουμε τότε. Την έκανε την πατάτα ο Μέλβουρ και τον Τυράννων. Τι λες. Ωραία, ρε Μπάμπη, έγινε ο Μέλμπερτ τον Τυράννο θα τον καρφώσει αυτόν δίπλα. Και θα έρθω εδώ με Μέλμπερτ Τυράννο τη Δευτέρα. Εντάξει, μπράβο. Περιμένω πώς. Αυτό θα σε καρφώσει. Έγινε, Μπάμπη, χαρήκα που σα ακούσαμε. Αλβανικά μέσα. Να σε καλά. Αλβανικά έχει ωραία. Θωμά Τόντον, φαρμάκι, αδελφέ μου, για μένα. Για σένα, άντε, ρε. Όχι, ήταν πετυχημένο. Γεια σου. Το πεζοδρόμιο, όσοι μα ακούτε, είστε πάρα πολύ. Στη Θεσσαλία, το ξέρετε καλά ότι υπάρχει παντού.
πηγαίνει σε 800 πόλεις και χωριά. Βέβαια. Και είναι απίστευτο free press, βέβαια, το οποίο η Θεσσαλονίκη δεν το έχει δυστυχώς. Με τέτοιο layout, τέτοιο στήσιμο, τέτοια free θεματολογία. Και είχε πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, μία από τις τρεις κορυφαίες συνεντεύσεις του Παύλου του Παυλίδη. Φανταστική. Λοιπόν, περιμένει άλλος Χρήστο. Δεν περιμένει να μην κάνουμε το ένα λάθος που έκαναμε χθες. Θα δώσει σε λίγο τους νικητές ο Χρήσανθος το βασίλειο των Μπέργκερ στην Καλαμαριά. Είναι και σήμερα κοντά μας, δηλαδή το Μπέργκλερ στην Μεταμορφώσεως 5, περίπου 6 μέτρα απέναντι από το παλιό δημαρχιακό μέγαρο της Καλαμαριάς, νυν Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Μπέργκλερ, τηλέφωνο για ντελιβεριά 2314-007-722 για τα ονειρικά από 100% φρέσκο μοσχαρίσιο κιμά μπέργκερ που είναι καμιά δεκαριά διαφορετικά και φυσικά θεϊκές τηγανιτές πατάτες από το Μπέργκλερ. Λοιπόν, χρωστάμε νομίζω ένα μήνυμα. Όχι, κανένα δεν χρωστάμε. Όχι, κανένα, τίποτα. Φεύγουμε. Δεν χρωστάμε κανένα. Άντε, σήμερα να μας κάνεις την τιμή να φας μαζί μας. Μπράβο, Ασλαμά. Αύριο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Αύριο, το επαναλαμβάνω. Αύριο, με το καλό θα είμαστε εδώ. Κάτι θα δίνουμε. Είναι Πέμπτη αύριο. Όλο το κάτι θα δίνουμε. Για τον Άρη, νομίζω Χρήστα, στείλανε δύο ή κάνω λάθος. Οπότε και οι δύο καπατζώνουνε. Ναι. Στείλανε δύο ο Χρήστος και ο Κωνσταντίνος. Οπότε και οι δύο καπατζώντας στηριάκια, έτσι. Για το Άρης Παναθηναϊκός, έτσι. Και ο Χρήστος και ο Κωνσταντίνος. Δύο στείλανε, δύο κερδίζουν. Μιλάμε για παροξισμό. Δεν έχει στείλει κανείς για τα, για τα γυαλιά ηλίου. Οπότε τόσο μα τόσο απλά μας μένουν για την αυριανή προφανώς κλήρωση. Από εμάς και τον Χρήστο Κιώση, που έκανε και σήμερα τα μαγικά του στα αντέξια την κονσόλα του Λίπερ του καρδιάς του, να έχετε μια Bloody Rocking Day και μην ξεχνάτε, μην ταΐζετε τα περιστέρια στην πλατεία Αριστοτέλους, έχουν γίνει σαν υπτάμενα βόδια.